Ο Δημήτρης Πέλκας έτοιμοι να βγουν με το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο. Θα το τοποθετήσουν στο ειδικό στάντ που έχει δημιουργηθεί πίσω από τους δύο πάγκους. Κάνουν την εμφάνισή τους Δημήτρης Πέλκας, Πέτρος Μάνταλος για τον τελικό κυπέλου Ελλάδας 2018-2019. Ένα ακόμη πολύ σπουδαίο ραντεβού ανάμεσα στις δύο ομάδες που κατάφεραν αγωνιστικά να φτάσουν σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα. Είναι από πλευράς του ΠΑΟΚ ο Μάκης Γκαγκάτσης, από πλευράς ΣΑΕΚ ο κύριος Ασλανίδης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο κύριος Γραμμένος, που ηγείται αυτής της μικρής ομάδας. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλου ακολουθεί. Για να δούμε και τις επιλογές των δύο προπονητών πλέον στο σχεδιάγραμμα και στην κάρτα που βλέπετε. Με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη στην εστία για τον ΠΑΟΚ, Βαρέλα Κρέσπο τα δύο center back, με τον Γιαννούλη αριστερά δεξιά τον Μάτος, Κάνιας και Σάκοφ τα δύο αμυντικά χάφ, ο Μπίσεσβαρ με τον Λέο Ζαμπά στις δύο πτέρυγες αριστερά και δεξιά, ο Δημήτρης Πέλκας πίσω από τον μοναδικό προθυμένο τον Τσούμπα Ακπομ και τον Φέλιξ Φάγερ με τους βοηθούς του, τον Τόρστεν Σίφνερ, τον Μάρκο Ακμούλερ τον δεύτερο βοηθό, τον τέταρτο τον Σβέν Γιαμπλόνσκι και τον Σάσα Στέγκεμαν με τον Μαρκ Μπόσ, οι δύο που επικεντρώνονται στο VAR. Η ΑΕΚ με τον Βασίλη Μπάρκα στην εστία, τους Μπακάκι Χούλτ στις δύο πτέρυγες της άμυνας, Οικονόμου Τσιγκρίνσκι τα δύο σέντερ μπακ, Σιμόες Κρίστιτσιτς οι δύο αμυντικοί μέση, με τον Σέρβο να δίνει βεβαίως όσες βοήθειες μπορεί και στο ανασταλτικό κομμάτι, όχι μόνο στο κομμάτι της δημιουργίας, ολοκληρώνοντας για την ένωση με τον Πέτρο Μάνταλο και τον Τάσο Μπακασέτα στις δύο πτέρυγες, τον Μάρκο Λιβάγια πίσω από τον μοναδικό προθυμένο τον Εσεκιέλ Πόνσε. Αναμένει το OK από τον άνθρωπο που είναι επιφορτισμένος με την τήρηση ακριβώς του προγράμματος, του τελετουργικού και την έναρξη της αναμέτρησης. Τελικός κυπέλου Ελλάδας 2019, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το μάτς ξεκίνησε, πενθυμίζουμε, με τον ΠΑΟΚ τυπικά γηπεδούχο. ΠΑΟΚ που παρατάσσεται με τον Πασχαλάκη στην εστία, από αριστερά τον Δημήτρη Γιαννούλη, δεξιά τον Λέο Μάτος τα δύο back half. Ο Σάνχελ Κρέσπο και ο Φερνάντο Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Τσιγκρίνσκι γυρίζει στον Μπάρκα, θα απομακρύνει με το αριστερό καθώς πίεσε ο Πέλκας. Σάκοφ και Κάνιας τα δύο αμυντικά half. Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και Λέο Ζαμπά με τα τρεξίματα στις δύο πτέρυγες. Είδαμε σε επανάληψη νωρίτερα το φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δημήτρης Πέλκας πίσω από τον Τσούμπα Ακπομ που είναι ο επιθετικός του δικέφαλου του Βορρά. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ με τον Μπάρκα στην εστία, τους Μπακάκι και Χούλτ στα δύο άκρα της άμυνας δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Μάριος Οικονόμου και ο Δημήτρο Τσιγκρίνσκι στο κέντρο της άμυνας, Αντρέ Σιμόες, Κρίστιτσιτς τα δύο αμυντικά χαφ, Μπακασέτας δεξιά, Μάνταλος αριστερά, ο Μάρκο Λιβάγια πίσω από τον Εσεκιέλ Πόνσε, τον ποδοσφαιριστή που έκανε τους φίλους της Ένωσης να ξεχάσουν και τον Αραούχο μετά την πολύ καλή φετινή σεζόν σε πρωτάθλημα και κύπελο. Κεφαλιά από τον Σάκοφ, ελέγχει ο Κρέσπο, ο Γιαννούλης μαζεύει, περνάει κάθετα για τον Μπίσεσβάρ, κοντά του Οικονόμου,
Έχει βγει στην πτέρυγα, γυρίζει ο Ολλανδός, η κεφαλιά απομάκρυνση από τον Τσιγκρίνσκι, σε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάει επιθετικά σε αυτό το πρώτο δίλεπτο, με την πρώτη ευκαιρία να δώσουμε το λόγο και στους δύο συναδέλφους, τον Μιχάλη Μελισσίδη και τον Πάνο Μάλαμα. Εκτελέστηκε το πλάγιο, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μπακάκι, μάζεψε ο Μπάρκας που σημαδεύει τον Πόνσε. Το κοντρόλ από τον Αργεντίνο. Κατέβασε την μπάλα. Τροφοδότησε τον Λιβάγια. Κίνηση σε θέση σεντερφόρ από τον Μάνταλο. Με την μπάλα γυρίζει από τον Μπακασέτα στον Μπακάκι και στην συνέχεια τον Σιμόες στον Τσιγκρίνσκι. Από τον Οικονόμου στον Ουκρανό. Κρίστιτσιτς. Θα χάσει την μπάλα ο Σέρβος. Ο Ακπομ στις προσποιήσεις. Δεν υπάρχει σφύριγμα από τον Σβάγερ. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Με τον Χούλτ το εκτελεί για τον Τσιγκρίνσκι. Αυτός θα αφήσει τον Οικονόμου. Τώρα βγαίνει ο Πέλκας να πιέσει. Βαλιά με το δεξί για τον Τάσο Μπακασέτα. Από την πίεση του Δημητριανούλη. Σιμόες προς τα πίσω. Η μπαλακούν πιο πίσω από τον Μπακάκι στον Μπάρκα. Και πάμε να ακούσουμε από τους δύο συναδέλφους, τον Μιχάλη Μελισσίδη και τον Πάνο Μάλαμα, τι ζητάνε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι δύο προπονητές. Βλέπουμε και τους δύο coach όρθιους, τον Ρασβάν Λουσέσκου και τον Μανόλο Χιμένεθ. Μιχάλη. Πίεση και κατοχή της μπάλας από τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι αυτό που ζήτησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αν κρίνουμε και από τις κινήσεις που κάνει, ελάχιστες για την ώρα, δείγμα και της ικανοποίησης από την πρωτοβουλία κινήσεων που έχει ο ΠΑΟΚ. Πάνος Μάλαμας. Από την πλευρά του Μανώλη Χιμένεθ είναι ήρεμος, αλλά στις μία-δύο περιπτώσεις που έχει χρειαστεί να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές του ήταν περισσότερο για να τους προτρέψει παρά για να τους δώσει κάποια τακτική οδηγία. Μπάλα προς τα πίσω και πάλι στον Μπάρκα, με τον Πέλκα να έχει βγει αρκετά ψηλά για μια ακόμη φορά να πιέσει. Κεφαλιά από τον Μάτος στον Μάνταλο και στην συνέχεια ήταν σε θέση offside ο Λιβάγια. Εδώ βλέπουμε και τον Λιμνιό. Η αναπληρωματική για την ΑΕΚ, ο Παναγιώτης Συντώτας, ο Ροδρίγο Γκάλο, ο Στράτος Σβαρνάς, ο Μιχαλάκης Μπούσης, ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο Χρήστος Γιούσης και ο Λουκάς Μπογιέ. Και από τον ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, ο Σιμεών Παπαδόπουλος, ο Σβέριρ Ίγκασον, ο Κάρολ Σβιντέρσκι, ο Δημήτρης Λιμνιός, ο Σέντζο Ολιβέρα, ο Λευτέρης Λίρατζης και ο Πέντρο Ενρίκε. 5 λεπτά παιχνίδιου συμπληρώνονται σιγά σιγά στο ΆΚΑ. Κλέβει την μπάλα ο Λιβάγια. Βρίσκει τον Πόνσε, το shoot, την μπάλα out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι μετά την ενέργεια του Κροάτη και την πάσα και το τελείωμα από πλευρά του Εζεκιέλ Πόνσε. Δείτε πώς κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι. Πρόλαβε τον Βαρέλα που έτρεξε να καλύψει. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε με το πλασέ. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι στο 5ο λεπτό για την ΑΕΚ. ΑΕΚ που ελέγχει και πάλι κάτω από τη μεσέγραμμη, με τον Χούλτ να παίρνει την μπάλα από την πάσα του Τσιγκρίνσκι και πάλι στον Ουκρανό, που σημαδεύει τον Μπακάκι. Τος προλαβαίνει τον Μπίσεσβαρ, έχει χρόνο για μία ακόμη πάσα, αλλά αλλάζει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τώρα να περνάει στην κόντρα με τον Σαμπά. Θα περάσει παράλληλα από τα πόδια του Χούλτ την μπάλα. Ο Μπακάκης βγάζει από την μεγάλη περιοχή, τον καταδιώκει εκεί ο Σάκοφ. Μπίσεσβαρ, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Με τον Σιμόες, να τα λέμε τον Γερμανό ρέφερι. Νωρίτερα είδατε από την κεφαλιά του Μάτος, στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Πέτρου Μάνταλου, και αυτό είναι το φάουλ του Ανδρέ Σιμόες πάνω στον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω στον Κρέσπο. Γιαννούλης, ο Ακπομ, η μπάλα και πάλι πίσω στον Κρέσπο. Σάκοφ για τον Βαρέλα. Και τώρα Μάτος. Ζαμπά. Ιροκάνιας,
Υπάρχει φάουλ αυτή τη φορά από τον Μάρκο Λιβάγια. Εκτέλεσε προς τα πίσω ο Ισπανός. Βαρέλα για τον Κρέσπο και αυτό τον Σάκοφ που ανεβάζει τον Γιαννούλη από αριστερά για να πάρει την μπάλα ο Μπίσεσβάρ. Ξανά ο Κρανός από την πίεση του Σιμόες. Θα πιέσει και ο Μπακασέτας για να αναγκάσουν τον Μπίσεσβάρ να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, αλλά το τρίγωνο των παιχτών του ΠΑΟΚ είναι επιτυχημένο. Στην συνέχεια θα κλέψει την μπάλα ο Τσιγκρίνσκι, αλλά νωρίτερα διαιτητής έχει σφυρίξει φάουλα την ώρα που ο Μπίσεσβάρ ήθελε το πλεονέκτημα, αλλά εδώ βλέπετε ότι είναι αντικανονικό το μαρκάρισμα του Μπακασέτα πάνω στον Ολλανδό. Στο 8ο λεπτό, στη μένη φάση με τον ΠΑΟΚ που θέλει να απειλήσει την αντίπαλη άμυνα. Είδαμε για λίγο και τον Ρασβάν Λουτσέσκου στις πρώτες συζητήσεις με τους βοηθούς του. Εκτέλεσε ο Πέλκας, πλασαριστά για τον Κάνιας, ο σημάδεψε τον Γιαννούλη. Το γέμισμα, η κεφαλιά του Κρέσπο, μπλοκάρει ο Μπάρκας με την προσπάθεια του Μπίσεσβάρ να μπει στη φάση, να αλλάξει πορεία στην μπάλα, χωρίς να τα καταφέρει ο Ολλανδός. Η απάντηση του ΠΑΟΚ με αυτήν την κεφαλιά από τον Άγχελ Κρέσπο, μάλλον ήταν ο Ακπομ που μπήκε στη φάση, ενώ κοντά του ήταν και ο Μπίσεσβάρ. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ λίγο πριν το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, σε ένα πολύ ισορροπημένο, θα λέγαμε, ξεκίνημα του παιχνιδιού, με τις δύο ομάδες πολύ προσεκτικές στην τακτική. Την ΑΕΚ να δοκιμάζει τώρα με τον Ανδρέ Σιμόες, η πίεση από τον Ζαμπά και το φάουλ από τον Βραζιλιάνο πάνω στον Πορτογάλο. Εκτέλεσε γρήγορα ο Σιμόες για τον Μάνταλο, μετά και από τις παρατηρήσεις του Σβάγερ στον Ζαμπά. Μάνταλος αλλάζει το παιχνίδι για τον Οικονόμου. Ακόμη πιο πλάγια πηγαίνει μπάλα δεξιά στον Μπακάκη που κάνει την κούρσα με τον Μπίσεσβάρ να τον παρακολουθεί. Άνοιξε πολύ την μπάλα ο δεξιός αμυντικός μέσος της ΑΕΚ, χωρίς να καταφέρει να βγάλει το γέμισμα. Ο Μανώλο Χιμένεθ όρθιος ήθελε αυτήν την σέντρα με τον τρόπο με την οποία μας έδειξε στην κάμερα παρακολουθώντας την εξέλιξη του παιχνιδιού. Πάνω μάλαμα. Ζήτησε από τον Μιχάλη Μπακάκη να προσπαθήσει να βγάλει σέντρα γιατί είχε πατήσει περιοχή και ο Πόνσε και ο Λιβάγια. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθεί και ο Λουτσέσκου και αυτός όρθιος στο παιχνίδι. Τη στιγμή που νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έφτασε στην πρώτη του απειλητική εμφάνιση κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Πάσα για τον Πέλκα από τον Ζαμπά. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο, μπλόκαρε ο Μπάρκας με τον Πέλκα που έδειξε στον συμπαίχτη του ότι ήταν καλή προσπάθεια, όπως και να έχει το αποτέλεσμα. Μπάρκας έτοιμος να γεμίσει τώρα προς την αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά από τον Κάνιας, μια κεφαλιά του Σιμόες, ο Κρίστιτσιτς, Λιβάγια πετάει την μπάλα για τον Πόνσε, θα προλάβει να διώξει ο Βαρέλα, κατεβάζει ο Μπίσεσβάρ για τον Γιαννούλη. Και προς τα πίσω ο Κάνιας για τον Κρέσπο. Γυρίζει την μπάλα στον Βαρέλα. Δύο κεντρικοί αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Οι δύο σταθερές αξίες στο παιχνίδι του Ρασβάν Λουτσέσκου. Οι δύο παίκτες που έκαναν την διαφορά στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν. Και τον οδήγησαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και στον τελικό του κυπέλου. Μάνταλος, η κατεύθυνση του Πόνσε ήταν προς την αριστερή πλευρά. Ο Μάνταλος πήγε κάθετα με την μπάλα με τον Αργεντίνο να μην μπορεί να ακολουθεί. Κλεισμένος όπως ήταν και από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Ακπομ από την πίεση του Τσιγκρίνσκι. Μπάλα στον Μπίσεσβάρ. Άμεση κίνηση από τον Γιαννούλη από τα αριστερά ανεβαίνει.
Ο αμυντικός μέσος του ΠΑΟΚ ψάχνει στήριγμα και πάλι για τον Diego Bisesvar. Κοντά του Μπακασέτας. Πάλι ο Γιαννούλης, αυτή τη φορά για τον Σάκοφ. Βγαίνει από τα μαργαρίσματα ο Κάνιας να πάρει την μπάλα και να μοιράσει για τον Βαρέλα που έχει ανέβει. Μάτος. Αντιμέτωπος με τον Χουλτ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Το γέμισμα από τον Λέο Μάτος. Ο Μπάρκας θα διώξει με την φάση όμως να ελέγχεται από τον Σβάγερ για επιθετικό φάουλ του Τσούμπα Ακμπομπα. Τον βλέπουμε εδώ τον επιθετικό του ΠΑΟΚ και τον Βασίλη Μπάρκα να έχει πέσει. Έχει χτυπήσει ο goalkeeper της ΑΕΚ. Εκμεταλλευόμαστε αυτή την διακοπή και αφού θα δούμε την επανάληψη της φάσης, είδατε με αυτό θυσία έπεσε μπροστά στα πόδια του αντιπάλου. Ήταν και ο οικονόμου κοντά στον Ακπομπα για να καλύψει. Αλλά πρέπει να βρει και τα χέρια του αντίπαλου goalkeeper. Αθελά του επιθετικός του ΠΑΟΚ, αλλά σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Πάμε λοιπόν στον Πάνο Μάλαμα και τον Μιχάλη Μελισσίδη για την ανησυχία που προφανώς υπάρχει στον πάγκο της ΑΕΚ για αυτόν τον τραυματισμό πάνω του Μπάρκα. Ναι, και έχει σηκωθεί και ο Παναγιώτης Τσιτώντας και περιμένει να δει αν θα κάνει προθέρμανση ή όχι, για να δούμε βεβαίως αν μπορεί να συνεχίσει ο Βασίλης Μπάρκας ή όχι. Κατά τα λοιπά, ο Μανώλο Χιμένεθ τώρα δράτεται της ευκαιρίας και έχει μαζέψει κοντά του τον Μάρκο Λιβάγια και τον Εζέκελ Πόνσε, με τους οποίους συζητά πράγματα που αφορούν το παιχνίδι. Αυτό που ζητά συνεχώς από τους ποδοσφαιριστές του σε αυτά τα 14 λεπτά είναι πίεση ψηλά στην πρώτη πάσα των αμυντικών του ΠΑΟΚ προς τους κεντρικούς μέσους, και από την άλλη πλευρά από τους παίκτες του, όταν εκείνοι προσπαθούν να κτίσουν την επιθετική δραστηριότητα, ναι μεν ταχύτητα, αλλά το κυρίαρχο συστατικό που ζητά είναι προσοχή, ασφάλεια στις πάσες, να μην πουλήσουν εύκολα μπάλες. Μάλιστα, είδαμε και αυτό που μας έλεγες νωρίτερα, σηκώθηκε ο Τσιντώτας και παρακολουθούσε αν θα είχε πρόβλημα ο Μπάρκας ή όχι. Μπάρκας που ετοιμάζεται να βάλει το γάντι του, είδαμε και το προστατευτικό που έχει στο αριστερό χέρι. Ήδη ταλαιπωρημένο στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, έτοιμος ο Μπάρκας μετά το σφύριγμα του Τσβάγερ να συνεχίσει το παιχνίδι, εκτελώντας αυτό το φάουλ που ο ίδιος κέρδισε από τον Τσούμπα Ακμπομπα. 0-0, δεν υπάρχει σκόρο στα πρώτα 15 λεπτά παιχνιδιού. Ο λόγος και στον Μιχάλη Μελισσίδη. Μιχάλη. Βρήκαν την ευκαιρία οι παίκτες να δροσιστούν. Βρήκε την ευκαιρία και ο Λουτσέσκου να πει 2-3 πράγματα στον Ακπομ, και αν έκρινα καλά από την κίνηση του χεριού του, να κυκλοφορεί μέσα στην περιοχή και να περνάει πρώτος στην μπάλα. Βαθιά παλιά του Μάτος με στόχο τον Ακπομ, δείχνει να ελέγχει ο Τσιγκρίνσκι. Κάλυψε με το σώμα και την έξοδο του Βασίλη Μπάρκα για να μπλοκάρει ο goalkeeper της Ένωσης και να απομακρυνθεί ο κίνδυνος. Τώρα ο Σιμόες για τον Τσιγκρίνσκι. Παίρνει ο Κρίστιτσιτς. Σέρβος αλλάζει με το αριστερό για τον Νίκλας Χουλτ, ενώ είδαμε σε επανάληψη την προηγούμενη φάση. Πόνσε. Ψάχνει στήριγμα, θα βρει τον Μπακάκι που έχει κάνει την κίνηση από τα δεξιά. Αυτό σε συνεργασία με τον Μπακασέτα. Το γέμισμα με στόχο τον Πόνσε, ευκαιρία για την ΑΕΚ, που θα χαθεί όμως την τελευταία στιγμή, γιατί πρόλαβαν στην άμυνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και κάλυψαν. Εξαιρετική μεταβίβαση για τον Πόνσε, που έχει το χρόνο να κοντρολάρει με το αριστερό, να καλύψει την μπάλα από την παρέμβαση του Λέο Μάτος. Προλαβαίνει όμως ο Βραζιλιάνος και διώχνει σε κόρνερ. Κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Λιβάγια. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί όπως θα ήθελε σε αυτήν την φάση με τον Αργεντίνο. Ο Κροάτης χάθηκε ευκαιρία για την ΑΕΚ. ΠΑΟΚ κέρδισε το πλάγιο. ΠΑΟΚ που έδειξε να ανησυχεί με αυτήν την παλιά στην πλάτη της άμυνας που έκανε ο Μιχάλης Μπακάκης και θέλει να απαντήσει. Κεφαλιά από τον Ακπομπα. Πρώτο στην μπάλα ο Τσιγκρίνσκι. Ταχύτατος και πάλι ο Πέλκας πάνω στον οικονόμο, ο οποίος με προσπίση κατάφερε να τον αποφύγει. Παλιά του όμως δεν βγήκε για τον Λιβάγια. Κάνιας πιέστηκε, ο Μάτος έδιωξε άμεσα. Ο Κρίστιτσιτς αφήνει ο Τσβάγερ το παιχνίδι να συνεχιστεί. Οι κόντρες θα ευνοήσουν και πάλι τον Μάτος που γυρίζει τον Πασχαλάκη. Αυτός θα προλάβει τον Πόνσε και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Μπίσεσβαρ με το κεφάλι ελευθερώνει τον Γιαννούλη.
ο οποίος βγαίνει από την μεσαία γραμμή. Η κόντρα στην συνέχεια θα ευνοήσει τον Μπάρκα, ο οποίος μαζεύει την μπάλα και αφήνει για τον Νίκλας Χούλτ. Τώρα ο Τσιγκρίνσκι ελέγχει. Μακάκης, Οικονόμου. Μετά την πάσα από τον Σιμόες, ξανά για τον Ουκρανό. Και τον Ομάνταλος. Άνοιγμα του Μπακασέτα για τον Μπακάκη που μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει πάνω στον Κρέσπο. Απομάκρυνε προς τη γυμνή άμυνα του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Σιμόες και τον Μπακάκη. Μπακασέτας με τον Κρίστιτσιτς. Ζητάει και πάλι την μπάλα ο Σέρβος. Θα κάνει την παλιά με στόχο τον Μάνταλο. Κεφαλιά πάσα για τον Πόνσε. Δεν βγήκε. Μαζεύει ο Πασχαλάκης. Στο 18. Φτάνουμε σιγά σιγά στο πρώτο 20 λεπτό. Χωρίς να υπάρχει σκορ, 0-0. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ελέγχει τώρα Βαρέλα. Κεφαλιά από τον Τσιγκρίνσκι, κατεβάζει ο Λιβάγια. Πάσα προϊζόταν για τον Πόνσε, αλλά δεν ήταν καλή συνεργασία. Τώρα ο ΠΑΟΚ. Με τον Κρέσπο να ελέγχει. Βαρέλα. Για τον Μάτος. Μπάλα σε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Όρθιος ο Μανόλο Χιμένεθ. Με τον Ρασβάν Λουσέσκο συνεχίζουν να δίνουν εντολές στους ποδοσφαιριστές τους. Κεφαλιά του Ζαμπά. Κατέβασε ο Ακπομ. Δεν ήταν καλή πάσα του Πέλκα. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Μια κεφαλιά από τον Σάκοφ. Τώρα σφυρίζει ο Σβάγερ, φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Φάουλ που έκανε ο Ουκρανός πάνω στον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει. Την πίεση του Μπακασέτα. Γιαννούλης έστειλε την μπάλα σε πλάγιο, εκτέλεσε ο Μπακάκης. Μπακασέτας προς τα πίσω για τον Σιμόες. Στην συνέχεια ο Μπακάκης γυρίζει πίσω στον Οικονόμο. Τσιγκρίνσκι. Ακόμη πιο πίσω για τον Μπάρκα. Κεφαλιά από τον Κρέσπο. Κρίστιτσιτς, Σιμόες, Τσιγκρίνσκι, Χούλτ. Πάντα σε θέση πίεσης οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ενώ ο Μπάρκας απομάκρυνε. Κεφαλιά από τον Πόνσε. Βαρέλα θα απομακρύνει, μια κεφαλιά από τον Σάκοφ, μια ακόμη από τον Κρέσπο. Ο Μάτος μάχεται και με τον Μάνταλο. Θα κερδίσει το φάουλ αυτή τη φορά. Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ στο 21 αυτή φάση. Την ώρα που ο Σβάγερ συζητάει με τον Μάτος για την προηγούμενη φάση. Σφυρίζει ο Γερμανός ρέφερι για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Με τον Βαρέλα να εκτελεί για τον Μάτος. Ζαμπά θέλει να αποφύγει τον Χούλτ και τον Μάνταλο που πίεσαν, με αποτέλεσμα για την ΑΕΚ να κερδίσουν οι δύο παίκτες της στο πλάγιο. Χούλτ έδιωξε με το αριστερό, πάσα για τον Λιβάγια. Κατάφερε να συγκρατήσει παρά την πίεση του Βαρέλα. Ο Κροάτης στην συνέχεια όμως θα χάσει από τον Σάκοφ. Λάθος του Βαρέλα στην προσπάθεια να συνοηθεί με τον Ουκρανό.
Και στο πλάγιο για την ΑΕΚ είχε πάλι ο Νίκλας Χούλτ. Πόνς έκανε κακό κοντρόλ, αλλά κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο της μπάλας στην συνέχεια. Μπακάκης για τον Οικονόμου. Και τώρα Σιμόες και πάλι για τον Μιχάλη Μπακάκη. Τσιγκρίνσκι. Χούλτ. Αλλιά προς τον Μάνταλο, με τον ΠΑΟΚ να κερδίσει τώρα την κατοχή, καθώς πέρασε την πλάγια γραμμή. Πάμε και πάλι στους δύο ρεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο. Μιχάλης Μελισσίδης, Πάνος Μάλαμας, για τις όποιες εντολές, τις όποιες προσπάθειες των δύο προπονητών να κερδίσουν κάτι περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες τους. Μιχάλη. Να μην αφήσουν τους παίκτες της ΑΕΚ να κάνουν τη δεύτερη πάσα. Αυτός είναι ο στόχος του Λουτσέσκου, ο οποίος κάθε φορά που η μπάλα περνάει προς την περιοχή της ΑΕΚ, καλεί τους παίκτες, όπως και τώρα, να πλαισιώσουν την προσπάθεια του συμπαίκτη. Δηλαδή στο πλάγιο της ΑΕΚ, καλεί τη μισή ομάδα να περάσει τη μεσαία γραμμή. Πάνος Μάλαμας. Την πλευρά του πάγου της ΑΕΚ, νωρίτερα ο Φελίππο Φάνο έδωσε οδηγία στον Νίκλας Χούλτ να ψάχνει με μακρινή μεταβίβαση το κεφάλι του Πόνσε, στην πλάτη του οποίου οφείλει να κινείται ο Λιβάγια. Το σημειώνω αυτό γιατί ενδεχομένως θα το δούμε και στη ροή του αγώνα. Κεφαλιά του Πόνσε για τον Μάνταλο που ήθελε να ενεργοποιήσει τον Τάσο Μπακασέτα. Η μπαλιά ήταν πολύ δυνατή. Κατάφερε να ελέγξει ο Γιαννούλης. Κάνιας αλλάζει το παιχνίδι για τον Βαρέλα. Παίρνει τώρα ο Σάκοφ. Μάτος. Σειρά τη ΣΑΕΚ τώρα να πιέσει κάπως. Κεφαλιά από τον Τσιγκρίνσκι. Ο Χούλτ. Πλάγιο και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ίγκασον. Στο 24. Ξεπερνάμε τα μισά του πρώτου μέρους. Με δύο καλές στιγμές. Μία για κάθε ομάδα μέχρι τώρα. Μια προσπάθεια του Πόνσε. Και την κεφαλιά του Κρέσπο για τον ΠΑΟΚ. Το πλασέ του Αργεντίνου που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Και η κεφαλιά του Ισπανού αμυντικού που εξουδετέρωσε ο Βασίλης Μπάρκας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Με αυτήν την προσοχή που δίνουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στην τακτική και στα μαρκαρίσματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πιέζουν, δυσκολεύονται αρκετά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Μάτος για τον Πέλκα. Προσπάθησε να περάσει και τα κατάφερε για τον Μπίσεσβάρ. Έκοψε ο Χούλτ, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Σβάγερ για να σφυρίξει το φάουλ και να δείξει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στον Μάριο Οικονόμου. Εδώ ο Οικονόμου, τα λέει με τον Γερμανό ρέφερι και τον Πέτρο Μάνταλο που παρακολουθεί. Εδώ είναι το μαρκάρισμα πάνω στο πόδι του Diego Μπίσεσβάρ. Έκρινε επικίνδυνο το παίξιμο Γερμανός ρέφερι. Έδειξε και την κίτρινη κάρτα στον αμυντικό της ΑΕΚ. Εδώ βλέπουμε νωρίτερα πως έμπαιναν στο ρυθμό, στο νόημα του παιχνιδιού Σάκοφ και Κάνιας, τα δύο αμυντικά χαφ του ΠΑΟΚ, κάποιες από τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών, τι κινήσεις και των δύο προπονητών. Ένα πρώτο 25 λεπτό που κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με δύο ομάδες πάρα πολύ συγκεντρωμένες στην τακτική, σε αυτά που ζητάνε οι δύο προπονητές, τα δύο τεχνικά επιτελεία. Στημένη μπάλα λοιπόν για τον δικέφαλο του Βορρά. Είναι ο Μπίσεσβάρ με τον Πέλκα, λίγο πιο πίσω ο Γιαννούλης. Κάτι λέει ο Ολλανδός στον Πέλκα. Για να δούμε πώς θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ για τον δικέφαλο του Βορρά.
το σούτ του Πέλκα πάνω στο σώμα του Λιβάγια, νεογέμισμα με την απομάκρυνση από πλευράς του Μπακασέτα και την μπάλα να φτάνει στον Πασχαλάκη. Σημαδεύει τον Ζάμπα και τον Άκπομ σε ένα χώρο που όμως ο Μπακάκης θα πάρει το φάουλ. Μάλλον ήταν ο Βαρέλα που είχε μείνει στην επίθεση μετά την προηγούμενη στημένη φάση. Γυρίζει μπρος τους συνεργάτες του ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάμε στον Μιχάλη Μελισσίδη, αν μπόρεσε να ακούσει και να καταλάβει κάτι από τα όσα έλεγε μαζί τους. Μιχάλη. Προφανώς για την προηγούμενη κομπίνα που επιχείρησαν ότι κάτι δεν πήγε καλά από αυτά που είχαν σχεδιάσει. Και αυτό ακριβώς έλεγε. Και όχι για την πάσα που έγινε βαθιά προς τον Άκπομ. Νέο σφύριγμα από τον Σφάγερ που ζητάει άμεσα να μπουν στον αγωνιστικό χώρο ο γιατρός και ο φυσιοθεραπευτής του ΠΑΟΚ, γιατί είδατε πόσο Λιβάγια βρίσκει το βραχίωνα του αμυντικού του ΠΑΟΚ και ας ελπίσουμε πραγματικά να μην έχει χτυπήσει σοβαρά η δυναμική της φάσης. Έκανε τον ρέφερι να τρέξει και να καλέσει εσπεσμένα την είσοδο του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ. Λιβάγια αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα και αιτιολογεί προφανώς και την απόφασή του ο Γερμανός μιλώντας με τον Κροάτη, ενώ φτάνουμε σιγά σιγά στο ημίωρο του παιχνιδιού. Σκεπτικός ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λιβάγια τα λέει στα ισπανικά με τον Κάνιας. Πάμε στον Πάνο Μάλα, πάνε πάνω. Και τα λένε και εδώ μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ με τον τέταρτο διαιτητή του αγώνα, τον Σβέν Γιαμπλόνσκι, ο Μανώλο Χιμένεθ, ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπήρχε κίτρινη κάρτα. Ωστόσο ο τέταρτος τους εξηγούσε για ποιον λόγο ο Κροάτης επιθετικός αντικρίζει την κίτρινη κάρτα. Το σημαντικό είναι να μην έχει χτυπήσει σοβαρά ο Βαρέλα την ώρα που ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκει χρόνο να δώσει εντολές στον Δημήτρη Πέλκα. Πολύ σημαντική μονάδα στο πλάνο του Ρουμάνου προπονητή του ΠΑΟΚ απόψε ο διεθνής μέσο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Είναι η εικόνα που μαρτυράει το πόσο έχει χτυπήσει ο Βαρέλα μετά από αυτήν την κλωτσιά του Λιβάγια. Στην προσπάθεια του Κροάτη να βρει την μπάλα, είχε το βραχίωνα του αμυντικού του ΠΑΟΚ. Είδαμε και τα ποσοστά κατοχής της μπάλας για τις δύο ομάδες. Φτάνουμε και ξεπερνάμε το ημίωρο με τον Χούλτ να απομακρύνει πρώτου Πέλκα που έτρεξε και πάλι να πιέσει. Είναι ο παίχτης που δίνει το έναυσμα στο pressing του δικέφαλου του Βορρά. Βαρέλα ξαναπέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Είδαμε και το μπαντάρισμα που του έκαναν νωρίτερα ο γιατρός και ο φυσιοθεραπευτής του ΠΑΟΚ. 31 λεπτά παιχνιδιού, πάντα στο 0-0. Τελικός κυπέλου Ελλάδας 2019. ΠΑΟ ΚΑΕΚ με λίγες καλές φάσεις μέχρι στιγμής αυτό το πρώτο 30 λεπτό. ΠΑΟ ΚΑΕΚ επιμένει με τον Πέλκα. Κέρδισε την κόντρα, κέρδισε και το φάουλ όπως έδειξε ο βοηθός. Διαμαρτύρεται ο Χούλτ στο 32. Πέλκας ανέμενε να έρθει και ο Γιαννούλης κοντά στην μπάλα, ενώ ο Χούλτ υποτικά βοηθάει τον αντίπαλό του να σηκωθεί νωρίτερα. Εκτέλεσε ο Πέλκας,
Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Πόνσε. Μακρινό σουτ χωρίς αποτέλεσμα από τον Ζαμπά, που βρέθηκε σε θέση βολής νωρίτερα. Πήρε την μπάλα από την απομάκρυνση του Αργεντίνου, αλλά ήταν άστοχο το σουτ που επιχείρησε. Εν μέσω μιας διαδικασίας νωρίτερα και κοντά στα επίσημα αναβρασμού της εξέδρας, εκεί όπου βρίσκονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τις αστυνομικές δυνάμεις, μπροστά από τις θέσεις των δημοσιογράφων. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Χούλτ να κερδίσει την κόντρα από τον Ζαμπά, να αφήνει προς τα πίσω στον Τσιγκρίνσκι. Μπαλιά του Κρανού προς τον Μπακάκι, κόπηκε από τον Μπίσεσβαρ. Υπάρχει χέρι όμως, σφύριξε το φάουλ υπέρ της ΣΑΕΚ ο Σβάγερ στο κοντρόλ του Ολλανδού. Θα δούμε σε επανάληψη σε αυτήν την φάση. Έτοιμος ο Μπακάκης να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ σε λίγο περνάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς να υπάρχει κάτι σημαντικό μέχρι στιγμής. Προσπάθεια του Λιβάγια με τον Πόνσε δεν ήταν επιτυχημένη. Νέο φάουλ. Νέο σφύριγμα από τον Σβάγερ για φάουλ του Οικονόμου πάνω στον Ακπομ. Έχουν χτυπήσει και οι δύο παίκτες. Ο Οικονόμου είναι ακόμη πεσμένος στο έδαφος. Η αντίδραση του Μανώλο Χιμένεθ. Κάνουν την είσοδό τους αυτή τη φορά οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου της ΣΑΕΚ. Ενώ υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Μελισσίδη. Μιχάλη. Υπάρχει κινητικότητα. Τώρα η συζήτηση γίνεται για το Βαρέλα μεταξύ του γιατρού του ΠΑΟΚ, του Μανώλη Παπακώστα και του Ρασβάν Λουτσέσκου. Γιατί δείχνει ότι υποφέρει ο Βαρέλα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και αν θα βγάλει το ημίχρονο δηλαδή και μέχρι ποιο σημείο. Δηλαδή, αν πάει η κάμερα τώρα επάνω του, πάλι ξανασφίγγει τα χέρια. Δείχνει ότι υποφέρει γενικώς. Γι' αυτό και αυτή η συζήτηση, προκειμένου να υπάρξει ενδεχομένως ακόμη και αλλαγή. Πάντως, δεν βλέπω κάποιον να έχει σηκωθεί για να κάνει προθέρμανση. Είναι ο Ίγκασον δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, Μιχάλη, που έχει σηκωθεί και κάνει κάποιες ασκήσεις προθέρμανσης. Ενώ βλέπουμε εμείς επανάληψη κάποιες στιγμές που έκλειψε η κάμερα της Cosmote TV από τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μάτος να ελέγχει, να αφήνει προς τα πίσω στον Βαρέλα. Βαρέλα που πρέπει να έβγαλε αυτό το μπαντάρισμα που του είχαν κάνει οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ. Ρέσπο για τον Μπίσεσβάρ, κοντά του Μπακάκης, η πάσα για τον Σάκοφ. Κάνια στέλνει να αλλάξει το παιχνίδι από την δεξιά πλευρά για τον Λέο Ζαμπά. Κατέβασε άψογα την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Κοντά του ο Χούλτ, έρχεται να βοηθήσει και ο Λιβάγια. Επιμένει ο Ζαμπά, στριφογυρίζει. Θα γυρίσει παράλληλα. Το σούτ από τον Ακπομ, διώχνει ο Μπάρκας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 36. Μετά την εξαιρετική ενέργεια του Ζαμπά που ταλαιπώρησε τον Χούλτ, γύρισε σε ένα σημείο που ο Ακπομ κατάφερε να κοντρολάρει, να γυρίσει το σώμα του και να εκτελέσει με το δεξί. Ο Μπάρκας παρακολουθούσε και έδιωξε με ανοιχτές τις παλάμες, απομακρύνοντας τον κίνδυνο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Μάτος να εκτελεί για τον Πέλκα. Το μάκρυνε προς τη Μίνο Χούλτ, επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζαμπά. Κάνιας θέλησε να αλλάξει το παιχνίδι, αλλά η πάσα είναι πάσα αντεπίθεσης με τον Μπακασέτα να τροφοδοτεί τον Πόνσε. Αυτός κλεισμένος από τον Κρέσπο. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο αμυντικός του ΠΑΟΚ και τώρα παίχτες του Λουσέσκου στην κόντρα με τον Μπίσεσβαρ. Η πάσα για τον Ακπομ. Το σούτ μπλοκάρει ο Μπάρκας. Πιο δραστήριος ο ΠΑΟΚ μετά το ημίωρο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ακπομ. Στο 36 ακολούθησε αυτή η καλή συνεργασία με τον Μπίσεσβαρ και ολοκλήρωση
μετά και την προβολή του Τσιγκρίνσκι και την πορεία της μπάλας να ελέγχεται από τον Μπάρκα. Έδιωξε ο Βαρέλα. Κατεβάζει ο Σιμόες. Μπακάκης και πάλι για τον Πορτογάλο. Αφήσει για τον Τσιγκρίνσκι. Είναι το σημείο που η ΑΕΚ θέλει κάπως να ισορροπήσει το παιχνίδι μετά την έξαρση του ΠΑΟΚ στις δύο τελευταίες φάσεις. Φάουλ από τον ΑΚΠΟΜ και για τον επιθετικό του ΠΑΟΚ και η κίτρινη κάρτα για αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Νέναντ Κρίστιτσιτς. Μεγάλος πρωταγωνιστής νωρίτερα στην πιο σημαντική φάση του παιχνιδιού, στην πιο μεγάλη ευκαιρία αυτού του τελικού μέχρι στιγμής. Και σε επανάληψη είδαμε το αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Σέρβο Μέσο που έφερε και την κίτρινη κάρτα από τον Σβάγερ. Κοντά στην μπάλα ο Μάνταλος, ενώ σφυρίζει ο Γερμανός ρέφερι. Εκτέλεσε ο αρχηγός ΣΑΕΚ. Μπάλα φτάνει στον Μπακασέτα που δοκιμάζει το σούτ. Αλλάζει η πορεία της μπάλας προς στιγμήν και έχουμε το κόρνερ για την ΑΕΚ, το δεύτερο. Στο 39 ο Κρίστιτσιτς τα λέει με τον Αντρέ Σιμόες. Μπακασέτα στο βάθος. Αναμένει να ολοκληρώσει αυτό το κύκλο επαφών ο Σβάγερ με τους παίχτες των δύο ομάδων, Μάτος, Λιβάγια και Πασχαλάκη. Έκανε κάποιες συστάσεις στον Κροάτη. Θα εκτελέσει ο Μπακασέτας. Κεφαλιά από τον Τσιγκρίνσκι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί μετά την απόκρουση του Πασχαλάκη. Η φάση όμως δεν έχει τελειώσει. Τελειώνει τώρα με το πλάγιο για την ΑΕΚ που έφτασε πολύ κοντά στο 1-0. Μετά την κεφαλιά του Τσιγκρίνσκι στην ουκρανική μονομαχία με τον Σάκοφ. Έδιωξε ο Πασχαλάκης και στην συνέχεια απομάκρυνε ο Βαρέλα με το αριστερό. Έτοιμος ο Μπακάκης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Μετά την πίεση που ασκεί η ΑΕΚ. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Σιμόες. Η μπάλα απομακρύνεται. Ναι, κεφαλιά από τον Οικονόμου. Και πλάγιο για την ΑΕΚ. Περνάμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Το γέμισμα απομακρύνθηκε από τον Κρέσπο. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Πέτρο Μάνταλο. Άνοιγμα για τον Χούλτ. Και πάλι στον αρχηγό της Ένωσης. Κάθετη πάσα για τον Λιβάγια. Πολύ δυνατή. Αφήνει και ο Πασχαλάκης. Δεν μπόρεσε να μπει στη φάση. Ο Κροάτης δοκίμασε νωρίτερα μετά την απόκρουση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει έγκαιρα. Κοντρόλαρε την μπάλα και απομάκρυνε στην συνέχεια ο Φερνάντο Βαρέλα. Και ο Πασχαλάκης έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Μετά από εκείνο το δίλεπτο που ο ΠΑΟΚ έφτασε δύο φορές απειλητικά προς την εστία του Μπάρκα, η ΑΕΚ απάντησε στην συνέχεια. Ο Πασχαλάκης απέκρουσε την κεφαλιά του Δημήτρο Τσιγκρίνσκι. Πιο σημαντικές φάσεις μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, αρχίζοντας από το πλασέ του Πόνσε και φτάνοντας μέχρι την κεφαλιά του Γκρανού. Πιο σημαντική αυτή του Τσούμπα Ακμπομ στο 36 με τον Μπάρκα που εξουδετερώσε απομακρύνοντας το σούτ του επιθετικού του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση από την δεξιά πλευρά με τον Μπακάκη, τον Μπακασέτα που αφήνει προς τα πίσω για τον Οικονόμο. Αυτός για τον Τσιγκρίνσκι πιέζει και πάλι ψηλά ο Πέλκας. Χούλτ αναγκασμένος να γυρίσει ξανά στον Ουκρανό. Και αυτός για τον Μάριο Οικονόμου.
Μπαλιά με το δεξί με στόχο τον Τάσο Πακασέτα. Το κοντρόλ με το στήθος υπό την πίεση του Γιαννούλη. Και άνοιγμα για τον Χουλτ. Σουηδός βρίσκει στήριγμα στον Λιβάγια. Ο μάκρινο Βαρέλα. Ο Πέλκας για τον Μπίσεσβαρ. Ο Πάουκ στην κόντρα. Με το φάουλ που γίνεται από τον έναντα Κριστιτσίτς και είναι αναπόφευκτο να αντικρίσει και ο Σέρβος την κίτρινη κάρτα από τον Σφέλιξ Σβάγερ στο 43. Σταμάτησε αυτήν την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, δείτε με ποιο τρόπο. Δικαιολογημένη και η κάρτα λοιπόν στον μέσο της ΑΕΚ. Σε ένα πολύ ισορροπημένο μέχρι στιγμής πρώτο μέρος, χωρίς να υπάρχει σκορ σε αυτόν τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Βαρέλα. Έδιωξε ο Τσιγκρίνσκι. Κατέβασε ο Σάκοφ. Άλλαξε γρήγορα για τον Γιαννούλη. Ποιος θα πάει στο γέμισμα. Κεφαλιά. Με τον Τσούμπα Ακμουμ να μπαίνει στη φάση, αλλά να μην μπορεί να απειλήσει αυτή τη φορά τον Μπάρκα. Μετά και από την αέρια μονομαχία με τον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι. Πάμε ξανά στους πάγκους των δύο ομάδων. Συνεχίζουν να φωνάζουν οι δύο προπονητές, ίσως περισσότερο Μανώλο Χιμένεθ, αλλά πάμε και στον Μιχάλη Μιλισίδη για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μιχάλη. Πιο έρημος είναι ο Λουτσέσκου το τελευταίο πεντάλεπτο και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ ξανααναθάρισε, ξαναπήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, δημιούργησε κίνηση ευκαιρίες και μάλλον θεωρεί ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Πάνος Μάλα μας. Τρία λεπτά θα είναι καταρχάς οι καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο, ας δούμε τη φάση. Με τον Μπακασέτα, ο οποίος θα πάρει στήριγμα από τον Κρίστιτσι, στο συρτό σου το Πασχαλάκη σε κόρνερ. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, ένα μακρινό συρτό σουτ από τον Σέρβο. Μπάλα περνάει από τον Βαρέλα. Πασχαλάκης απλώνει το κορμί του, το αριστερό του χέρι και παραχωρεί το κόρνερ. Θα ολοκληρώσει μετά την εκτέλεση του κόρνερ ο Πάνος Μάλα μας. Πασχαλάκης ζητάει από τους συμπαίχτες του να πλησιάσουν και να καλύψουν, να προσέξουν στα μαρκαρίσματα. Εκτελεί ο Μπακασέτας. Στόχος και πάλι ο Τσιγκρίνσκι. Παίρνει την κεφαλιά ο Ουκρανός, αλλά αυτή τη φορά ο Σβάγερ σταματάει για επιθετικό φάουλ το παιχνίδι. Μπίσεσβάρ εκτελέστηκε γρήγορα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Ολλανδός προσπάθησε να τροφοδοτήσει και τα κατάφερε. Γιαννούλης έκανε την κούρσα. Δοκίμασε να βρει σιρτά στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής τον Ζαμπά που είχε κάνει τη διαγώνιο. Μπάλα απομακρύνθηκε σε πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Τώρα ελέγχει ο Κρέσπο. Μπάλα και πάλι στο Γιαννούλη. Μπίσεσβάρ. Το σούτ από τον Κάνιας. Ο Πέλκας στην περιοχή γυρίζει. Γκολ από τον Νατσούμπα Ακπομ. Από την ενέργεια του Δημήτρη Πέλκα, ο Ακπομ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ανοίγει το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Και βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Από το γέμισμα του Δημήτρη Πέλκα και μετά το σούτ του Κάνιας, η μπάλα έφτασε στον Ακπομ, ο οποίος κατάφερε να κοντρολάρει και να εκτελέσει τον Βασίλη Μπάρκα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Δείτε ξανά. Μπήκε σφήνα στην φάση. Ο Πέλκας γύρισε στην καρδιά της μεγάλης περιοχής της Ένωσης. Ο Ακπομ με αυτό το γυριστό σουτ πέφτοντας στο έδαφος νίκησε τον Βασίλη Μπάρκα για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0 στο 46. Και αντίδραση των αναπληρωματικών του ΠΑΟΚ. Τώρα υπάρχει η παρέμβαση του VAR, του Σάσα Στέγκεμαν. Προφανώς συνομιλεί με τον Φέλιξ Βάιερ.
εξηγεί στον Χουλτ τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση. Αναμένουμε κι εμείς τι θα οριστικοποιήσει με την απόφασή του ο Γερμανός ρέφερι. Δείχνει σέντρα λοιπόν. Προφανώς είχε και την σύμπραξη από τον έλεγχο, το τσεκ που έγινε με τον Σάσα Στέγκερμαν, τον υπεύθυνο στο VAR. Οπότε 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Τσούμπα Ακπομα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η ΑΕΚ με τον Πόνσε τώρα στην επίθεση, ο οποίος γυρίζει αλλά πάνω στον Σάκοφ. Τζαμπά και πάλι για τον Ουκρανό, ο οποίος θα αλλάξει ψύχρεμα για τον Πέλκα. Ανεβαίνει ταχύτατα ο Γιαννούλης. Πέλκα θέλει να αλλάξει το παιχνίδι για τον Τζαμπά. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Χουλτ. Σφίξε ο Σβάγερ. Έτοιμος ο Σουηδός να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Στο πρώτο μέρος, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Τσούμπα Ακπομ. Μετά το σούτ του Κάνια στην απομάκρυνση της άμυνας της ΑΕΚ. Μπήκε σφίνα ο Πέλκας, πήρε την μπάλα. Νίκησε τον Χουλτ στην προσωπική μονομαχία. Γύρισε στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Και εκεί ο Τσούμπα Ακπομ θεαματικά έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ρασβάν Λουσέσκου. Η ΑΕΚ δοκιμάζει τώρα με τον Μάνταλο. Πάσα για τον Χουλτ και πάλι για τον Πέτρο Μάνταλο. Παίρνει ο Σιμόες. Κριστίτσιτς. Μάνταλος. Γεμίζει στην αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά από τον Κρέσπο. Μπίσεσβαρ θα απομακρύνει όπως πάνω στον Κριστίτσιτς. Κακή πάσα του Σέρβου. ΠΑΟΚ θέλει να βγει στην κόντρα και πάλι με τον Άκπομ και τον Μπίσεσβαρ. Αλλά ο Σβάγερ δείχνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο φινάλι αυτού του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει. Όπως βλέπετε, τον ΠΑΟΚ να προηγείται με αυτό το γκολ για αυτήν την θέση του Τσούμπα Ακπομ. Έγινε και το silent check μετά την κερδισμένη μπαλιά του Πέλκα, ο οποίος γύρισε στην αντίπαλη περιοχή, στην καρδιά της. Εκεί ο Ακπομ έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Και αντίδραση και του Μανώλο Χιμένεθ παρακολουθώντας αυτήν την φάση, ενώ βλέπουμε ξανά τους πανηγυρισμούς του σκορ και των συμπαικτών του. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο που βρίσκει τον ΠΑΟΚ να προηγείται, να εκμεταλλεύεται την αδράνεια έλξη του παιχνιδιού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, που συνεχίζεται με τον Σβάγερ να σφυρίζει τον Μάνταλο, να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι και να τροφοδοτεί τον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι. Κεφαλιά από τον Μπίσεσβαρ. Να πούμε πως συνεχίζουν οι δύο ομάδες, αφού ακούσαμε από τον Πάνο Μάλαμα ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Πάμε και στον Μιχάλη Μελισσίδη να μας δώσει και εκείνος ένα-δύο στοιχεία αναφορικά με το τι ψάχνει και ο Ρασβάν Λουσέσκου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, κυρίως για το αν υπήρξε έτσι κάποια παρένεση επιπλέον, κάποιες σύμβουλες προς τους παίχτες του επιστρέφοντας τον πάγκο και λίγο πριν συνεχιστεί το δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλη. Το ζητούμενο ήταν αν θα μπορέσει να συνεχίσει ή όχι ο Βαρέλα. Τελικά μάθαμε από τον γιατρό του ΠΑΟΚ ότι έχει μια θλάση στο δικέφαλο, αλλά ήθελε ο ίδιος να συνεχίσει να αγωνίζεται. Και το βλέπουμε ότι έχει ένα θέμα με το αριστερό χέρι, το οποίο δεν το κινεί όπως το δεξί. Μάλιστα, Βαρέλα που είχε τραυματιστεί στο πρώτο μέρος μετά από μια κλωτσιά που δέχτηκε από τον Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, όπως συνέβη και με τον Κρίστησιτς και τον Οικονόμου για την ΑΕΚ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Τσούμπα Ακπομ έχει αντικρίσει την κίτρινη κάρτα στο πρώτο μέρος. Πενθυμίζω λοιπόν για τον ΠΑΟΚ που είναι και τυπικά γηπεδούχος, Πασχαλάκη στην εστία, Γιαννούλης στο αριστερό άκρο της άμυνας, στο δεξί ο Λεωμάτος, Κρέσπο και Βαρέλα τα δύο center back του ΠΑΟΚ, Γευγένη Σάκοφ και ο Χωσέ Αλμπέρτο Κάνια στα δύο αμυντικά χαφ, δεξιά ο Λεό Ζαμπά, αριστερά ο Διακομπίσεσβαρ, ο Δημήτρης Πέλκας πίσω από τον Τσούμπα Ακπομ
ήταν το δίδυμο που συνεργάστηκε άψογα στην φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, για το οποίο υπήρξε και η χρησιμοποίηση του VAR στο silent check που έκανε ο υπεύθυνος του ΒΑΡ, ο Σάσα Στέγκεμαν, συνομιλώντας με τον ρέφερι του αγώνα, τον Φέλιξ Σβάιερ. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ με τον Μπάρκα στην εστία, Μπακάκης στο δεξί άκρο της άμυνας, αριστερά ο Χούλτ, Οικονόμου και Τσιγκρίνσκι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Αντρισιμόες Κρίστιτσιτς τα δύο, οι δύο αμυντικοί μέση. Μπακασέτας δεξιά, αριστερά ο Μάνταλος, ο Μάρκο Λιβάγια πίσω από τον Εσεκέλ Πόνσε. Τάσος Μπακασέτας που ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ στο 48. Εκτέλεσε ο Μπακασέτας, Πασχαλάκης θα μπλοκάρει, υπάρχει και υπόδειξη από τον βοηθό, αλλά αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Έτοιμος ο Πασχαλάκης να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπάθεια από τον Μπακασέτα. Πέλκας άφησε στον Σάκοφ την μπάλα. Αυτός για τον Κρέσπο, ο Γιαννούλης και πάλι Πέλκας. Με κίνηση από τον Άκπομ. Το σούτ του Πέλκα μπλοκάρει ο Μπάρκας. Είχε οπτικό πεδίο ελεύθερο για να δοκιμάσει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί πάντα ανάμεσα στους παίκτες ΑΕΚ να δημιουργεί τις φάσεις. Είδαμε ξανά την αντίδραση του Μπάρκα, που ήταν εξαιρετικός και στην φάση όταν απείλησε ο Άκπομ. Πριν την φάση του 1-0. Το πλάγιο είναι τώρα για τον ΠΑΟΚ, ενώ φτάνουμε στο 50 λεπτό. Υπενθυμίζω ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Τσουμπάκπομ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Λέω Μάτος στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Κεφαλιά από τον Κρίστιτσιτς, μπάλα έφτασε στον Λιβάγια. Πάσα για τον Πόνσε που αλλάζει γρήγορα το παιχνίδι για τον Μιχάλη Μπακάκη. Τρέχει να καλύψει ο Μπισεσβάρ, πολύ γρήγορος και ο Μπακάκης θα σταματήσει. Έχει χρόνο για το γέμισμα. Γυριστή κεφαλιά από τον Λιβάγια, η μπάλα καταλήγει out. Έπεσε ο Πασχαλάκης για να παρέμβει αν χρειαζόταν. Και πάλι το γέμισμα του Μπακάκη, αφού σπρίνταρε με τον Μπισεσβάρ, γέμισε με στόχο τον Λιβάγια, αυτός πήρε την κεφαλιά, δεν χρειάστηκε να επέμβει όπως είδατε ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ που έχασε τώρα την μπάλα με τον Λιβάγια να κερδίζει για την ΑΕΚ, λάθος από τον Κροάτη. Βαρέλα, υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ πεσμένος στο έδαφος. Ο Λέο Σαμπά μετά την παρέμβαση του Λιβάγια έχει σταματήσει το παιχνίδι. Ο Γερμανός ρέφερι. Τη διακοπή μας δίνει την ευκαιρία να σταθούμε και νωρίτερα στην παρεμβολή, τη μυστηριώδη παρεμβολή που υπήρξε στη διάρκεια αυτού του αγώνα, του τελικού κυπέλου που μεταδίδεται από την COSMOTE TV και το COSMOTE Sport 1 HD. Δεν ήταν παρά το teaser της νέας αστυνομικής σειράς της COSMOTE TV, Έτερος Εγώ. Σειρά 8 επεισοδίων που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου στην υπηρεσία COSMOTE TV Plus. Μια εξαιρετική δουλειά από πλευράς των ανθρώπων που πήραν μέρος σε αυτήν την παραγωγή και σε αυτήν την σειρά, την οποία θα μπορείτε να παρακολουθείτε στην COSMOTE TV. 8 επεισόδια, υπενθυμίζω, πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου στην υπηρεσία COSMOTE TV Plus. 52 λεπτά παιχνιδιού, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0. ΠΑΟΚ κερδίζει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή.
Κρίστιτσιτς όμως με πείσμα κατάφερε να κερδίσει με την σειρά του ανατροφοδοτή στον Μάνταλο. Η κάθετη πάσα για τον Πόνσε. Βγαίνει ο Πασχαλάκης, κλείνει το οπτικό πεδίο στον Αργεντίνο, σώζει τον ΠΑΟΚ από την ισοφάριση στο 52. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, δείτε την κίνηση του Αργεντίνου. Βγήκε και έκλεισε το οπτικό πεδίο στον αντίπαλο επιθετικό. Τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ κάλυψε με τα πόδια και στη συνέχεια μάζεψε την μπάλα. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Ενώ βλέπετε ότι καλυπτόταν από τον Βαρέλα ο Πόνσε. Στο 53. Μια ακόμη με πρωταγωνιστή τον Αργεντίνο επιθετικό της Ένωσης. Μπίσεσβαρ τώρα θα χάσει την μπάλα για τον Σβάγερ. Δεν υπάρχει φάουλ στο μαρκάρισμα του Μιχάλη Μπακάκη. Σηκώνεται ο Ολλανδός. Και ετοιμάζεται ο Μπάρκας να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για τον Σβάγερ θα μπορούσε να ακολουθήσει την μπάλα ο Μπίσεσβαρ. Μπακάκης είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μονομαχία ανάμεσα στον Μπίσεσβαρ και τον Μιχάλη Μπακάκη. Οπότε επιτίθεται ο ΠΑΟΚ και προσπαθεί να καλύψει ο Μπακάκης τον Μπίσεσβαρ και όποτε συμβαίνει από την άλλη πλευρά αντίστοιχα για την Ένωση η φάση με τον Μπακάκη. Πέλκας τώρα. Η πάσα, το σούτ από τον Ζαμπά θα ελέγξει εκεί την πορεία της μπάλας ο Μπάρκας. Δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι όπως θα ήθελε ο goalkeeper της ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ επιμένει τώρα με τον Σιμόες και τον Μπακασέτα. ΠΑΟΚ επιστρέφει για να καλύψει τους διαδρόμους, να καλύψει τους χώρους μπροστά από την περιοχή του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Χουλτ θα γυρίσει προς τον Λιβάγια. Βοήθεια εκεί από τον Κάνιας και τον Σάκοφ. Αφήνει ο Σβάγερ το παιχνίδι να εξελιχθεί και έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ με τους παίχτες Ένωσης να διαμαρτύρονται προς τον Γερμανό ρέφερι. Ενώ υπάρχουν κάποια νεύρα εκεί, ο Σβάγερ απομακρύνει τον Λεωμάτος αλλά και τον Λιβάγια και τον Σιμόες. Στο 54 αυτή η φάση. Θα δούμε σε επανάληψη. Με την μπάλα να βρίσκει στο πόδι του Βαρέλα. Υπάρχει τώρα και πάλι Σελεντσέκ. Και έλεγχος από το VAR. Θα κληθεί να δει την φάση. Θέλει να δει ο ίδιος ο Σβάγερ τι ακριβώς συνέβη. Οπότε θα κατευθυνθεί στο σημείο όπου είναι εγκατεστημένο αυτό το monitor για τον έλεγχο με την τεχνολογία της φάσης. Ακούσαμε ακριβώς τι είπε, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Σε επανάληψη θα δούμε αυτή τη φάση όπου μπάλα βρίσκει στο χέρι του Κάνιας μετά την παρέμβαση του Μάνταλου. Είναι θέμα ερμηνείας όπως μας εξηγούσε νωρίτερα και ο Μιχάλης Κουκουλάκης. Οπότε δείχνει κόρνερ ο Σβάγερ. Είναι η δεύτερη φορά που είχαμε την χρησιμοποίηση του VAR σε αυτόν τον τελικό, η δεύτερη φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο που χρησιμοποιείται η τεχνολογία. Και αν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ακριβώς το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Ανδρέα Σερβέτα στη διάρκεια του pre-game, Μιχάλης Κουκουλάκης, υπεύθυνος για το VAR στην Ελλάδα, εξήγησε ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται και η ερμηνεία του ρέφερι. Το ότι τον οθεί να πάει να δει τη φάση. Προφανώς για μία ακόμη φορά ο Σάσα Στέγκεμαν του μίλησε για την προηγούμενη φάση, ενώ θα δούμε και την ευκαιρία νωρίτερα με την πάσα του Πέλκα για τον Ζαμπά πώς εξουδετέρεσε ο Μπάρκας το σου του Βραζιλιάνου. Ένα πλασέ με το δεξί πόδι και σταματώντας την μπάλα και με το δεξί χέρι. Κεφαλιά από τον Σάκοφ. Ο Μπίσεσβαρ κατεβάζει την μπάλα, κοντρολάρει, δεν μπορεί όμως να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά του. Βρίσκοντας μπροστά του τον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος αφήνει για τον οικονόμου.
η πίεση από τον Πέλκα, η μπάλα μένει στον αγωνιστικό χώρο. Πέλκας με νόημα καλεί τους συμπαίκτες του να ανέβουν, να πιέσουν. Κεφαλιά από τον Κρέσπο. Μπάλα σε πλάγιο για την ΑΕΚ, που θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. Ψάχνει τον γκολ για να κάνει το 1-1. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί, όπως είδαμε νωρίτερα, κενά που δημιουργούνται βάσει αυτής της προσπάθειας της Ένωσης. Νωρίτερα είδαμε και τον Πόνσε στο 53 να έχει μία ακόμη καλή στιγμή. Ρασβάν Λουσέσκου είδε την ομάδα του να ανοίγει το σκορ στο 46. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο πρώτο μέρος, Ακπομ ο σκόρερ, έχει κοντρολάρει με το χέρι, έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Σβάγερ για να σφυρίξει ακριβώς το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ σε αυτήν εδώ τη φάση. Είδαμε στη μονομαχία με τον Μπακάκη. Έτοιμος ο Οικονόμου να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γεμίζει με στόχο τον Λιβάγια, ποιος πέντε κεφαλιά από τον Κρέσπο. Έδιωξε ο Μάτος, ακόμη πιο μακριά ο Γιαννούλης, σε πλάγιο για την ΑΕΚ που παραμένει σε θέση επίθεσης, πιέζοντας για να φτάσει στο 1-1. Ενώ φτάνουμε σιγά σιγά και στο 60 λεπτό. Έχασε ο Μπακασέτας, Πέλκας. Καλά τρεξίματα, καλή πάσα για τον Ζαμπά. Η πάσα του Βραζιλιάνου δεν ήταν καλή για τον Ακόμα. Έκοψε ο Οικονόμου, ο οποίος, ο Τσιγκρίνσκης, το συγγνώμη, ο οποίος άλλαξε για τον Αμάνταλο. Ανεβαίνει και ο Χούλτ από τα αριστερά. Το σούτ του Μάνταλου, η κόντρα, κόρνερ για την ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλή προσπάθεια από τον αρχηγό της Ένωσης. Με ένα δυνατό μακρινό σούτ. Κέρδισε το κόρνερ. Θα φέρει και πάλι αρκετό κόσμο μπροστά από την εστία του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Πολύ φάλσο εκτελεσμένο. Βγήκε ο Πασχαλάκης, έδιωξε. Η μπάλα φτάνει στον Σιμόε. Στο σούτ είναι άστοχο. Η μπάλα θα περάσει μακριά από την συμβολή των δοκών. Δύο παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν πέσει στο έδαφος. Θα δούμε πόσο Βαρέλα με το κεφάλι έδιωξε νωρίτερα στο σούτ του Πέτρου Μάνταλου. Ένας είναι ο Μάτος. Και ενώ είδαμε και το σούτ του Σιμόες, είναι και ο Βαρέλα πεσμένος στο έδαφος. Ενθυμίζω, τραυματίστηκε στο πρώτο μέρος μετά από την κλωτσιά που δέχτηκε από τον Μάρκο Λιβάγια. Αθελά του ο Κροάτης, θέλοντας να διώξει την μπάλα, βρήκε το χέρι του αντιπάλου του. Με αυτό το πρόβλημα τραυματισμού συνεχίζει στο παιχνίδι ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ. Είδαμε ξανά νωρίτερα πως ο Πασχαλάκης έδιωξε την μπάλα από το κεφάλι του Οικονόμου. Θα δούμε αν χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή, τι σκέφτεται ο Ρασβάν Λουσέσκου. Πάμε στον Μιχάλη Μελισσίδη. Μιχάλη. Αυτό που σκέφτεται είναι να περάσει τον Δημήτρη Λιμνιό στο παιχνίδι, αλλά περιμένει ακόμη με το χαρτάκι στα χέρια ο Κωνσταντινίδης. Και αυτό γιατί δεν ξέρει από τους νεότερους τραυματισμούς τι μελιγενέστε. Γιατί βλέπω πάλι το Βαρέλα εκτός, αλλά πάλι συνεχίζει. Ο Μπίσσελβαρ συνεχίζει και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Το χαρτάκι δεν έφτασε ποτέ στο τέταρτο. Μάλιστα. Πάμε και στον Πάνο Μάλαμα, γιατί βλέπουμε και τον Μανώλο Χιμένεθ να συζητάει αρκετά με τον συνεργάτη του. Ναι, συζητά με τον Φελίπε Ουφάνο, έχει σηκώσει για προθέρμανση τον Γαλανόπουλο, τον Γκάλο και τον Μπογιέ. Βέβαια, βλέπει την ομάδα του να έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων, να βγάζει ένταση, αλλά να μην είναι αποτελεσματική. Ενδεχομένως να κληθεί ο Μπογιέ σύντομα να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, ποδοσφαιριστής που έχει την ικανότητα στο ένα συναντίον ενός. Μάλιστα, όπως μας λέει και ο Μιχάλης Μελισσίδης, θα υπάρχει αλλαγή και για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τώρα τον Μπακασέτα, ο οποίος ετοιμάζει το σουτ στο αριστερό πόδι του Μπίσες Βαριμπάλα. Το γέμισμα με το κεφάλι από τον Μπακασέτα, θα διώξει ο Βαρέλα. Νέο γέμισμα από τον Κρίστησης για να προλάβει ο Μάνταλος, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Μπάλα έχει περάσει την πλάγια γραμμή, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε πόσο νευρικά έτσι ζουν το παιχνίδι και οι προπονητές βεβαίως, αλλά και οι αναπληρωματικοί. Εδώ βλέπουμε και τον Ίγκασον.
ενώ ο ΠΑΟΚ με τον Μάτος θέλει να απομακρύνει την μπάλα από την άμυνα. Δεν τα κατάφερε ο Πέλκας, υπάρχει όμως υπόδειξη του βοηθού για πλάγιο. Και εδώ Λιμιός που παίρνει τις τελευταίες οδηγίες από τον Ρασβάν Λουτσέσκου πριν γίνει αυτή η πρώτη αλλαγή στον τελικό. Στο 63 βρισκόμαστε, ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ με 1-0 χάρη στον γκολ του Τσούμπα Ακπομ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Χουλτ δείχνει να καλύπτει πρώτου Ζαμπά, έχει κλειστεί ο Σουηδός. Θα απομακρύνει πάνω στον Πέλκα, ποιος θα βρει τον Μπίσεσβάρ. Ο Ολλανδός θέλει να συνεργαστεί με τον Ακπομ. Έκοψαν οι παίκτες ΣΑΕΚ με τον Τσιγκρίνσκι. Τώρα ο Μπακασέτα σημαδεύει τον Πόνσε. Η μονομαχία με τον Κρέσπο. Σβάγερ τώρα θα σφυρίξει το φάουλ, το επιθετικό. Με τον Σεκέλ Πόνσε που υποτικά έτρεξε να σηκώσει τον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Σε αυτήν εδώ τη φάση όπου σηκώνει το πόδι του επιθετικός της Ένωσης. Και τώρα η αλλαγή για την οποία μας έλεγε νωρίτερα ο Μιχάλης Μελισσίδης. Και γι' αυτό προφανώς είναι κάτι που δεν αρέσει στους ανθρώπους της ΑΕΚ. Πάνω Μάλαμα, πάνω. Αντρέα, δεν πρόλαβα να ακούσω τι με ρώτησες. Μπορείς να παραλάβεις. Λέω, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση για το αν θα γίνει όχι αλλαγή. Γι' αυτό προφανώς δεν άρεσε στους ανθρώπους της ΑΕΚ. Είδαμε τον Βασίλη Δημητριάδη όρθιο να ναι, φωνάζει. Αυτό είναι αλήθεια και διαμαρτυρήθηκαν και νωρίτερα στον τραυματισμό του Βαρέλα στο δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς τώρα όταν η ομάδα είναι πίσω στο σκορ, οι άνθρωποι από τον πάγκο πιέζουν βεβαίως για τον χρόνο. Όπως ακριβώς είπες πάνω, Μπακασέτας με δυσκολία θα καταφέρει να διατηρήσει τον έλεγχο της μπάλας μετά από την κακή πάσα που έκανε για τον Κρίστιτσιτς. Κινείται από τα αριστερά, θα βγάλει το γέμισμα, η μπάλα πέρασε από τον Βαρέλα, ήρθε ο Κρέσπο να απομακρύνει, κεφαλιά του Σάκοφ, ελέγχει τώρα. Και πάλι ο Κρίστιτσιτς επιμένει ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Χούλτ, ο οποίος θα βγάλει το γέμισμα. Ο Κρέσπο θα απομακρύνει, έρχεται το Οικονόμου να συγκρουστεί εκεί με τον Τσούμπα Ακπομ. Το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Με τον Σβάγερ να συζητάει με τους παίκτες των δύο ομάδων, αλλά πάντα με το χαμόγελο, τον βλέπετε. Και αυτό βοηθάει στο να μην υπάρχει ένταση στο παιχνίδι, να μην υπάρχει εκνευρισμός. Είδαμε σε παράληψη και πάλι το φάουλ στην μονομαχία με τον Τσούμπα Ακπομ από τον Οικονόμου. 65 λεπτά παιχνιδιού, ο Δημήτρης Λιμιός λοιπόν έτοιμος να πάρει τη θέση του Ζαμπά. Διότι τώρα με πιο γοργά βήματα βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει λοιπόν την θέση του ο Δημήτρης Λιμιός. Δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να βλέπει το παιχνίδι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ενώ ο Μπίσεσβάρ έχασε τον έλεγχο της μπάλας, ο Μπακάκης σημάδεψε τον Πόνσε. Αυτός με το στήθος θα συγκρατήσει την μπάλα, αλλά έχασε στην συνέχεια από την παρέμβαση του Λιμιού. Βαρέλα άλλαξε με τον Κάνιας. Παλιά με στόχο και πάλι τον Λιμιό. Αφήνει χώρο ο Χούλτ. Λιμιός έχει το χρόνο να κοντρολάρει, να σκεφτεί τι θα πράξει, θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Σουηδού. Δεν ξέρω αν ετοιμάζει απάντηση ο Μανώλο Χιμένεθ πάνω Μάλαμα. Για την ώρα όχι. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που προανέφερα, Γαλανόπουλος, Γκάλο και Μπογιές, συνεχίζουν να κάνουν προθέρμανση. Τσάκοφ. Πέλκας έδωσε ύψος την μπάλα. Κεφαλιά από τον Ακπομ, δεν έχει πρόβλημα ο Μπάρκας. Εδώ σκόρερ Τσούμπα Ακπομ. Έλεγα ότι από την στιγμή που Πρίοβιτς άφησε τον ΠΑΟΚ, άφησε το ελληνικό ποδόσφαιρο, μεταλλεύτηκε πλήρως αυτήν την ευκαιρία. Με πολύ καλές εμφανίσεις, σημαντικά τέρματα. Βαθιά παλιά του Οικονόμου με στόχο τον Μπακασέτα.
Βοήθεια και από τον Μπακάκη, ο Πόνσε για τον Λιβάγια. Άρρηγμα και πάλι για τον Μπακάκη, που είναι αρκετά δραστήριος και στο δεύτερο ημίχρονο. Το γέμισμα του Μιχάλη Μπακάκη σε ένα χώρο που ο Λεωμάτος θα απομακρύνει με το κεφάλι. Προσπάθησε να γεμίσει και πάλι ο Σιμόες. Βγαίνει ο Πασχαλάκης, μπλοκάρει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ από τον Πόνσε. Ενώ θα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Αργεντίνο επιθετικό τη ΑΕΚ. Βγαίνει κοντά στον Πασχαλάκη για να δει αν είναι καλά. Goalkeeper του ΠΑΟΚ, νωρίτερα το γέμισμα του Σιμόες υπό την πίεση του Πέλκα. Πασχαλάκης κοιτάζει την μπάλα. Και ο Πόνσε ψάχνοντας και αυτός να βρει την μπάλα, βρίσκει τα πόδια του Πασχαλάκη. Γι' αυτό αντίκρισε την κίτρινη κάρτα από τον Γερμανό ρέφερι. Ο Κρέσπο δείχνει να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δέχεται τις περιποιήσεις του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ ο Πασχαλάκης. Έχουν την ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές να δροσιστούν και εμείς να πάμε για λίγο και πάλι στους δύο ρεπόρτερ. Στον Μιχάλη Μελισσίδη και τον Πάνο Μάλαμα. Ο Ρασβάν Λουσέσκου δίνει και αυτός εντολές, αλλά ίσως ο Πάνος να ακούει περισσότερο τον Μανώλο Χιμένεθ που είναι πιο κοντά του να μιλάει με τους ποδοσφαιριστές του, συγκεκριμένα τον Μπακασέτα. Πάνο. Σωστά, Αντρέα, με τον Τάσο Μπακασέτα μιλούσε ο Ισπανός τεχνικός και του έλεγε τι ακριβώς περιμένει από αυτόν, σε ποιους χώρους θέλει να κινείται. Και νωρίτερα έπιασε δύο-τρεις ποδοσφαιριστές της Ένωσης να τους ρωτήσει αν αισθάνονται καλά, προφανώς έχοντας την άκρη της σκέψης του να κάνει αλλαγές. Μάλιστα. Θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Μελισσίδη για έναν Ρασβάν Λουτσέσκου. Μιχάλη, που βάσει των όσων δήλωνε χθες στην συνέντευξη τύπου, φαίνεται ότι τουλάχιστον για την ώρα, και ενώ βρισκόμαστε στο 61ο λεπτό και η ομάδα του προηγείται με ένα 0 με τον γκολ του Τσούμπα Ακπομα, βλέπει αυτά που ήθελε και μας έλεγε χθες μία μέρα πριν από τον τελικό κυπέλλου. Ναι, γιατί έχει μάθει πλέον την ομάδα του να δουλεύει σαν γκρουπ, αυτό μας έλεγε. Και αυτό αποδεικνύεται και από τη σύνθεση που είχε στα χάφα από την αρχή, και είχα πει ότι είναι μόλις η τέταρτη φορά που έπαιξαν μαζί ο Κάνιας με τον Σάχοφ. Εξακολουθεί να διατηρεί αυτό το δίδυμο και τελευταία έδωσε πάλι εντολές προς τον Μπέλκα και έκανε κάποιες επισημάνσεις στον Ακπομ για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Πάμε και πάλι στον Πάνο Μάλαμα. Ναι, Πάνο. Ο Ροντρίγκο Γκάλο θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή της ΑΕΚ. Ακόμη δεν έχει δοθεί εντολή για το ποιος θα αποχωρήσει, αλλά θέλει σίγουρα τα στημένα του, τις στατικές του φάσεις δηλαδή και τις προωθήσεις του βέβαια. Είναι πιθανό να κληθεί να παίξει την πλευρά που αγωνίζει το Μπισεσβάρ. Οπότε μένει να δούμε και πώς θα διαφοροποιηθεί τακτικά η προσέγγιση από πλευρά Ισπανού τεχνικού. Μάλιστα, εμείς τον βλέπουμε εδώ μεταξύ. Τον είδαμε για λίγο τον Ροντρίγκο Γκάλο. Υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη για οτιδήποτε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ενώ παραμένει αυτό το 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον γκολ, υπενθυμίζω, του Τσούμπα Ακπομα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ήταν η μοναδική φάση στην οποία πιάστηκε κάπως αδιάβαστη η άμυνα της Ένωσης. Αλλά εξαιρετική αντίδραση, ο χρόνος αντίδρασης, ο τρόπος αντίδρασης και του Πέλκα αλλά και του Ακπομα μετά το μακρινό σουτ του Κάνια στην απομάκρυνση από πλευρά της άμυνας της ΑΕΚ. Τώρα θα γίνει η αλλαγή για την ομάδα του Μανώλο Χιμένεθ. Ο Τάσος Μπακασέτας είναι αυτός που αποχωρεί. Ροντρίγκο Γκάλο στη θέση του, ναι, Πάνο Μάλαμα. Βλέπω τον Μιχάλη Μπακάκη να πηγαίνει αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και σχηματισμό προφανώς η Ένωση. Με τριάδα στην άμυνα, Τσιγκρίνσκι, Οικονόμου και Μπακάκη. Αυτό σημαίνει ότι πάει σε ένα μάλλον 3-5-2 με τον Γκάλο να παίζει όλη την πλευρά. Και το Χουλ φυσικά την απέναντι πλευρά, την αριστερή. Έχει πάει αριστερά ο Μπακάκης δίπλα στον Τσιγκρίνσκι. Ο Οικονόμου παραμένει δίπλα στον Ουκρανό. Και αρκετά προθυμένο τον Ροντρίγκο Γκάλο, ο οποίος πήρε τη θέση του Τάσου Μπακασέτα. Μπακάκης άφησε στον Μάνταλο, κίνησε από τον Χούλτ που ετοιμάζεται για το γέμισμα, το πραγματοποίησε, αλλά εκεί πραγματοποίησε και την προβολή ο Λεωμάτος για να παραχωρήσει το κόρνερ. Η ΑΕΚ θέλει να πιέσει και από τα στημένα, ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του Πασχαλάκη, να χτίσει πάνω σε αυτό το γκολ του Τσούμπα Ακπομ με το οποίο προηγείται από το 46. Κεφαλιά από τον
Ακπομ. Μπάλα έμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Έδιωξε ο Λιμιός. Μπακάκης. Ο Σιμόες. Μπάλα πίσω στον Χουλτ. Και πάλι Μπακάκης. Για ένα γέμισμα με το δεξί, σημαδεύοντας τον Οικονόμου. Κεφαλιά δεν ήταν ότι καλύτερο σαν πάσα προς τον Πόνσε, αλλά ότι καλύτερο για τον Πασχαλάκη, για να μαζέψει και να τροφοδοτήσει τον Τσουμπάκπον, που θέλει να αποφύγει τον Γκάλο. Αφήνει ο Σβάγερ το παιχνίδι να εξελιχθεί. Παίχτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο μετά το φάουλ που εκτελέστηκε. Βαρέλα. Μάτος προς τα πίσω για τον Πασχαλάκη. Θέλει να πιέσει ο Πόνσε. Ο Πασχαλάκης σημάδεψε τον Πέλκα. Τσιγκρίνσκι πήρε την κεφαλιά. Κατέβασε ο Κρίστιτσιτς. Χουλτ. Και πάλι για τον Σέρβο. Τσιγκρίνσκι. Άνοιγμα για τον Γκάλο. Ήρθε από δεξιά ο Μάνταλος να πάρει την μπάλα τώρα. Δυσκολεύεται να βρει ελεύθερο διάδρομο ο Γκάλο, οπότε είναι αναγκασμένος να γυρίσει και πάλι πίσω στον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι. Και αυτός να τροφοδοτήσει τον Μιχάλη Μπακάκη. Πολύ δραστήριος ο Μπακάκης και νωρίτερα όταν κάλυπτε την δεξιά πλευρά της άμυνας, αλλά και τώρα όταν τον είδαμε να δραστηριοποιείται μετά την έξοδο του Τάσου Μπακασέτα και την είσοδο του Ροντρίγκο Γκάλο από την αριστερή. Ροντρίγκο Γκάλο που αστόχησε στην βαθιά μεταβίβαση με στόχο τον Χουλτ. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 75ο λεπτό, με τον ΠΑΟΚ να παραμένει μπροστά στο σκορ χάρη στον γκολ του Τσούμπα Ακπομ. Την ΑΕΚ να μην έχει καταφέρει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ακόμη να αντιδράσει, να δείξει σημάδια ότι μπορεί να φτάσει στην ισοφάριση. Ψάχνοντας τρόπο να ανεβάσει ακόμη περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Ο Χουλτ θα αφήσει την εκτέλεση του πλαγίου στον Μπακάκη. Τος βρήκε τον Λιβάγια. Υπάρχει υπόδειξη offside από τον πρώτο βοηθό. 75 λεπτά παιχνιδιού συμπληρώνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τελικός κυπέλου ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0 από τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον γκολ του Τσούμπα Ακπομ. Δικέφαλος του Βορρά προηγείται στο ντέρμπι δικεφάλων και ο Λούκας Μπογιέ έτοιμος για να αποτελέσει την δεύτερη επιλογή του Μανώλο Χιμένεθ στην σκακιέρα του παιχνιδιού. Πάνω Μάλαμα. Κοσμογιό, ο οποίος θυμίζω γλίτωσε τα χειρότερα με τον τραυματισμό του στην ρεβάνς της Λαμίας και μάλιστα αν προσέξει και από το τηλεοπτικό πλάνο παίζει με ειδική περίδεση στο αριστερό του γόνατο. Μπίσεσβάρ. Ακπομ. Αλλάξει για τον Γιαννούλη που έχει ανέβει από τα αριστερά. Προσπάθησε να περάσει για τον Ακπομ. Έκοψαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Βαρέλα. Κάνιας. Μια αλλαγή για τον Μπίσεσβάρ. Θέλει να κάνει κατοχή ο ΠΑΟΚ, να προσπαθήσει να απειλήσει την εστία του Μπάρκα, κερδίζοντας παράλληλα και χρόνο. Τώρα ο Μπίσεσβάρ θα μπει στην περιοχή. Δοκιμάζει κάτι σαν σούτ, κάτι σαν πάσα προς τον Τσούμπα Ακπομ. Είδαμε αυτή την φάση με την μπάλα να πηγαίνει προς τον Λιβάγια, ίσως από παίκτη του ΠΑΟΚ. Όπως είδαμε σε επανάληψη στην προηγούμενη φάση. Τη θέση του Νέναντ Κρίστιτσιτς πήρε ο Λούκας Μπογιέ. Δεύτερη επιλογή του Μανώλο Χιμένεθ στο παιχνίδι. Βλέπουμε σε επανάληψη και πάλι. Σάκοφ πρέπει να είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα. Την στιγμή που
γίνεται η μεταβίβαση προς τον Λιβάγια. Σβάγερ σταμάτησε το παιχνίδι σφυρίζοντας το offside. Τώρα ο Γιαννούλης γρήγορα τροφοδότησε τον Πέλκα. Αυτός αφήνει και πάλι για τον Γιαννούλη που βγάζει το γέμισμα. Μπήκε στη φάση ο Ακπομ, βρήκε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει την αιστεία του Μπάρκα. Είναι πεσμένο στο έδαφος ο Πέλκας, φωνάζει στον Σβάγερ να σταματήσει το παιχνίδι γιατί έχει χτυπήσει. Εμείς εκμεταλλευόμαστε την διακοπή για να υπενθυμίσουμε ότι για όσους ανησύγησαν με την μυστηριώδη παρεμβολή στον αγώνα του τελικού κυπέλου που μεταδίδεται στο Κοσμοτέ Sport 1 HD, δεν ήταν παρά το teaser της νέας αστυνομικής σειράς της Κοσμοτέ TV, Έτερος Εγώ, η σειρά 8 επεισοδίων. Θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου στην υπηρεσία Κοσμοτέ TV Plus. Απολογούμαστε για οποιαδήποτε αναστάτωση δημιουργήσαμε. Εδώ είδαμε και πώς τραυματίστηκε ο Δημήτρης Πέλκας. Πάμε στον Πάνο Μάλαμα, ναι Πάνο. Υπάρχει και πρόβλημα με τον Μιχάλη Μπακά και έχει κάνει νόημα στον πάγκο της Ένωσης. Τώρα δεδομένα θα μπει στο παιχνίδι ο Κώστας Γαλανόπουλος. Θα δούμε αν θα αντικαταστήσει τον Μιχάλη Μπακάκη. Τη στιγμή που πέρασε ο Λούκας Μπογιάς στον αγωνιστικό χώρο και αντικατέστησε τον Κρίστισιτς, πέρασε ο Πέτρος Μάνταλος στο 6 δίπλα από τον Αντρέ Σιμόες, προφανώς με περισσότερο επιθετικό ρόλο. Τώρα μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, γιατί του προκύπτει του Χιμένεθ κατά πως φαίνεται και τραυματισμός. Βλέπω τον Μπακάκη να έχει βάλει τα χέρια στη μέση. Ναι, Μιχάλη Μελισσίδη. Τα νεότερα για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ευχάριστα. Ο Πέλκας ζήτησε αλλαγή μέσω του γιατρού και κατόπιν συνεννόησης με ένα walkie-talkie που υπάρχει εδώ με τον έτερο γιατρό του ΠΑΟΚ. Τον είδαμε νωρίτερα να κάνει έντονες κινήσεις με το χέρι. Ναι, αυτός που το είδε πρώτος ήταν ο Παντελής Κωνσταντινίδης, ο οποίος ζήτησε τον Πέλκα να καθίσει κάτω για να διακοπεί το παιχνίδι. Προφανώς είναι σοβαρός τραυματισμός. Το βλέπουμε να ανεβαίνει στο φορείο. Μεταφέρεται εκτός, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον διεθνή μεσοεπιθετικό του Δικέφαλου του Βορρά. Πέρασε λοιπόν ο Κώστας Γαλανόπουλος στο παιχνίδι. Ναι, Πάνο Μάλαμα. Ο Κώστας Γαλανόπουλος στον αγωνιστικό χώρο και τον βλέπω να παίρνει θέση στο κέντρο του γηπέδου και τον Σιμόες να έχει πάει ως αριστερό στόπερ. Θα δούμε αν είναι για τον build-up της Ένωσης ή αν πράγματι ο Πορτογάλος θα παίξει εκείνη τη θέση. Τα αλλαγή και για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, με τον Σέρτζιο Ολιβέρα να παίρνει τη θέση του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος βρίσκεται και πάλι στο φορείο. Τώρα πρέπει να κάθισε στον πάγκο ο Πέλκας, Μιχάλη. Κάθισε στον πάγκο, να δω και ποιο πόδι είναι. Μπορώ να το δω από εδώ. Νομίζω το αριστερό είναι. Νομίζω το αριστερό. Το θέμα είναι ότι το περιβραχιόνι του αρχηγού που φορούσε το πήρε ο Παντελής Κωνσταντινίδης, το πήγε στον βοηθό, ο οποίος το άφησε εκτός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να φορά το περιβραχιόνι του αρχηγού στον ΠΑΟΚ. Τελευταίο δεκάλεπτο στο ΆΚΑ. ΠΑΟΚ ΧΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Τσουμπάκπομ από τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Γκάλο στην εκτέλεση. Ο Λιμνιός που κινήθηκε πρώτος στην μπάλα, έκλεψε ο Γαλανόπουλος που έχει κλειστεί και από τον Κρέσπο. Κατάφερε να κερδίσει στην συνέχεια ο Λιμνιός. Νέο γέμισμα για την ΑΕΚ με τον Πασχαλάκη να ελέγχει. Πρώτου Μάνταλου. Περνάμε στο 82 της αναμέτρησης. Είδαμε και πάλι την φάση με τον Σάκοφ να παρακολουθεί την πορεία της μπάλας με τον Τσιγκρίνσκι. Αυτός έπεσε για τον Σβάγερ. Δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό. Πάμε και πάλι στον Πάνο Μάλαμα. Ναι, Πάνο.
Το Σιμεώνε, επειδή το είχαμε ως εκκρεμότητα, επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα για την Ένωση. Δεν είχε καταλάβει καλά ο Αντρέ Σιμόες, ο οποίος βεβαίως πέρασε και πάλι στο κέντρο του γήπεδου, στο δεύτερο τρίτο. Κεφαλιά από τον Οικονόμου. Κατεβάζει ο Σάκοφ. Κίνηση από τον Μπίσεσβαρ. Ήρθε να κερδίσει στην συνέχεια ο Μπογέ. Σφυρίζει ο Σβάγερ. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Εκτελέσει το φάουλο ο Γκάλο. Ασαριστά για τον Οικονόμου. Αυτός τον Τσιγκρίνσκι. Εδώ βλέπετε και τα ποσοστά κατοχής της μπάλας. Τελικές προσπάθειες. 46-54. 8-7. Γκάλο. Κίνηση από τον Πόνσε. Με τον Κρέσπο πάντα κοντά του. Γύρισε ο Αργεντίνος. Ο Σάκοφ στο κοντρόλ. Ο Γιαννούλης στην απομάκρυνση. Κοντρόλ που δεν ήταν ό,τι καλύτερο από τον Οικονόμου. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το φάουλ, το πλάγιο από τον Ολιβέιρα. Και αφήνει στον Γκάλο την εκτέλεση. Παρέμβαση του Γιαννούλη. Μπογέ και πάλι ο Γιαννούλης. Μπίσεσβαρ. Νέο πλάγιο από την παρέμβαση του Σιμόες. Ο ΠΑΟΚ κρατάει την κατοχή της μπάλας. Αφήνει το χρόνο να κυλήσει. Η ΑΕΚ μάχεται για να μπορέσει να δημιουργήσει φάσεις μπροστά από την εστία του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Χωρίς όμως μεγάλη αποφασιστικότητα. Λιμιός πίσω στον Λεωμάτος. Κυνηγάει ο Μάνταλος. Ολιβέιρα. Έχασε από τον Χούλτ. Θέλει να κερδίσει ο Μάνταλος. Αλλαγή από τον Λιβάγια για τον Γκάλο. Με προβολή γυρίζει στον Σιμόες. Αυτός για τον Γαλανόπουλο. Μάνταλος προσπάθησε να περάσει για τον Χούλτ. Ήλεγξε εκεί ο Λεωμάτος. Λιμιός. Παρέμβαση του Σιμόες. Πιο εκνευρισμένα έδιωξε ακόμη πιο μακριά την μπάλα. Περνάμε στο τελευταίο πεντάλεπτο με τον ΠΑΟΚ να κρατάει για την ώρα αυτό το 1-0. Το πλεονέκτημα, το προβάδισμα και τα χέρια του στο τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδας. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτός ο τελικός. Ένα φάουλ τώρα θα κερδίσει για την ΑΕΚ ο Μάνταλος. Και είναι η ευκαιρία για να γεμίσουν οι παίκτες Ένωσης στην αντίπαλη περιοχή. Στο 85. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Ακόμα. Ο Χούλτ θα γεμίσει με το αριστερό. Βγάζει ο Σάκοφ. Πετάει την μπάλα μπροστά για τον Μπίσεσβαρ, τον οποίο παρακολουθεί ο Νίκλας Χούλτ. Ταχύτατα ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Ο Μπίσεσβαρ του πετάει την μπάλα. Ο Γιαννούλης γυρίζει προς τα πίσω. Λιβά για να πτήσει ταχύτητα για να προλάβει τον Κάνιας. Και τώρα Οικονόμου. Χούλτ επέστρεψε στην φυσική του θέση. Γαλανόπουλος. Θα αφήσει και πάλι αριστερά για τον Χούλτ. Μάνταλος. Προσποιήσεις. Το γέμισμα, η απομάκρυνση από τον Βαρέλα στο πρώτο δοκάρι. Και πλάγιο για την ΑΕΚ. Τέλεσε το πλάγιο ο Χούλτ. Μάνταλος και πάλι. Ανεβαίνει ο Σιμόες. Αλλάζει με τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Πορτοβάλος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Έκοψε ο Λεωμάτος. Ο ΠΑΟΚ ξανά στην κόντρα τώρα με τον Τσούμπα Ακπομ και τον Ολιβέρα. Ενώ ανεβαίνει από αριστερά και ο Μπίσεσβαρ. Ολιβέρα ελέγχει. Περνάει στον Ακπομ, ο οποίος θα κάνει το σου την μπάλα διαγώνια. Περνάει out μακριά από την εστία του Βασίλη Μπάρκα. Στο 87.
Είδαμε σε επανάληψη την αντεπίθεση της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου. Λιβάγια, Μπογιέ, Γκάλο. Προσποίηση, το γέμισμα. Κεφαλιά από μάκρυνση του Βαρέλα. Γαλανόπουλος προσπάθησε να κατεβάσει. Ο Πόνσε σε θέση βολής. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Ενώ περάσαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Τρία offside όπως βλέπετε για την ΑΕΚ, η οποία δεν είχε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Την ένταση στο παιχνίδι της είχε σίγουρα στο πρώτο μέρος, πολύ πιο απειλητική. ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε αυτή την αδυναμία της ομάδας του Μανώλο Χιμένεθ για να κοντρολάρει το παιχνίδι. Τώρα χάνει την μπάλα ο Μπογιέ, ο Μπίσεσβαρ πάνω στον Οικονόμου, ο Γκάλο, θα διώξει ο Γιαννούλης. Αλλά έφτασε στον Μπάρκα, θα αφήσει για τον Τσιγκρίνσκι, πιέζει ο Ολιβέρα. Λάθος του Σιμόες. Πάω ξανά στην κόντρα με τον Κάνιας που μπαίνει στην περιοχή. Βγαίνει ο Μπάρκας, πλασάρει ο Κάνιας, η μπάλα out. Μια ακόμη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, εκμεταλλευόμενος αυτά τα κενά της άμυνας που αναγκασμένη να κυνηγήσει η ΑΕΚ στο σκορ, αφήνει στην άμυνα. Ήταν κενή αιστεία. Δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά ο Κάνιας. Τώρα φάουλ κέρδισε ο Οικονόμου. Γέμισμα από τον Γκάλο. Κεφαλιά του Πόνσε, προς τα πίσω θα γυρίσει ο Λεωμάτος τον Πασχαλάκη. Και ο ΠΑΟΚ κερδίζει κι άλλα πολύτιμα δευτερόλεπτα, ενώ θα έχουμε 6 λεπτά για τις καθυστερήσεις. Στο φινάλε του παιχνιδιού. Και πάλι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Γαλανόπουλος για τον Χουλτ. Αφήνει στον Μάνταλο. Τώρα ο Σουηδός. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Λιβάγια. Κάλυψε ο Μάτος. Ο Λιμνιός. Υπάρχει το σφύριμα του Σβάγερ για φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Και θα έχουμε τον Ίγκασον. Θα δούμε σε πολύ λίγο. Αφήνει λίγο χρόνο ο Λουτσέσκου να περάσει πριν πάει στην επόμενη αλλαγή. Εδώ βλέπετε τον Ισλανδό. Πασχαλάκης έτοιμος να επαναφέρει. Τώρα ο τέταρτος, ο Σβέν Γιαμπλόνσκι, δείχνει τον φωτεινό πίνακα με τα 6 λεπτά για τις καθυστερήσεις. Τσιγκρίνσκι για τον Γκάλο. Οικονόμου πιέζει ψηλά ο Ολιβέρα για να κρατήσει μακριά την ΑΕΚ από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Αλλαγή. Σφύριξε ο Σβάγερ στην εκτέλεση του πλαγιού από τον Χουλτ για τον Σιμόες. Διαμαρτύρεται ο Σουηδός, αλλά έχει ήδη σταματήσει το παιχνίδι και έχει διατάξει την αλλαγή στην εκτέλεση του πλαγιού out ο Γερμανός ρέφερι. Εδώ, σε αυτήν την φάση. Πάμε στους δύο ρεπόρτερ τώρα. Πάμε στον Μιχάλη Μελισσίδη. Μιχάλη. Εν αρχή σηκώθηκαν δύο παίκτες, και ο Ίγκασον και ο Ενρίκε. Μας μπέρδεψε ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Τέταρτος δικαιούται μόνο στην παράταση, αλλά λέει ένας θα μπει. Πάντως ο Ενρίκε είναι αυτός που τραβάει τα μαλλιά του. Ο Ίγκασον θα περάσει μέσα. Προσπάθησε να περάσει ο Λούκας Μπογιέ, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Γιαννούλη. Ελέγχει ο Οικονόμου. Έδιωξε ο Κρέσπο, ο οποίος έχει πάρει και το περιβραχιόνιο. Κεφαλιά του Μπίσεσβαρ, ο Τσιγκρίνσκι για τον Χούλτ. Πιέζει ο Λιμνιός. Έδιωξε ο Σουηδός, ένα χώρο που ο Σάκοφ με το κεφάλι τροφοδότησε τον Μπίσεσβαρ. Συνεργασία με τον Ακπομ. Πάσα για τον Λιμνιό.
προβολή από τον Σιμόες. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, όπως έδειξε ο δεύτερος βοηθός. Συμπληρώνονται 2 λεπτά καθυστερήσεων στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ που πέτυχε για τον δικέφαλο του Βορρά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Τσούμπα Ακμπομ. Και τώρα η αλλαγή με τον Σβέριρ Ίγκασον, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Το χειροκρότημα των φίλων του ΠΑΟΚ Ολλανδός ανταποδίδει. Κερδίζει και υπερπολίτιμο χρόνο παράλληλα. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στα μισά των καθυστερήσεων του τελικού. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ΠΑΟΚ παραμένει μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Τσούμπα Ακμπομ από το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Εδώ και οι φίλοι της Ένωσης παρακολουθούν με αγωνία, ελπίζοντας σε κάτι διαφορετικό από αυτό που διαφαίνεται για την ώρα. Ελπίζοντας σε ένα γκολ για να μπορέσουν να φέρουν τον τελικό στα ίσια, την ώρα που ο ΠΑΟΚ κρατάει σφιχτά τα χέρια του στο τρόπαιο. Σφυρίζει ο Σβάγερ, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ η απογοήτευση στον πάγκο της Ένωσης. Τα αντίθετα συναισθήματα τα βλέπουμε και στον Μαουρίσιο και τον Πέλκα, και από την άλλη πλευρά η απογοήτευση στον πάγκο της ΑΕΚ. Τάσος Μπακασέτας, ο Κρίστιτσις, ενώ κάνει συστάσεις ο τέταρτος διαιτητής στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που είναι στον πάγκο. Έκλεψε ο Γκάλο. Κατάφερε να κάνει το ίδιο και ο Κάνιας. Πολύτιμη παρουσία του στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα χάσει ο Λιβέρα. Ο Κάνιας ήρθε όμως να διορθώσει και να απομακρύνει την μπάλα πριν προλάβει να κερδίσει ο Μάνταλος. Μπάρκας βγαίνει από την περιοχή, ετοιμάζεται να γεμίσει. Με στόχο τον Πόνσε, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Κεφαλιά και από τον Μάτος, που έπεσε στο έδαφος αλλά σηκώθηκε άμεσα, βλέποντας ότι το παιχνίδι συνεχίζεται. Λιβάλια, προσποιήσεις με τον Ακμπομ. Το γέμισμα του Κροάτη. Μπάλα φτάνει στον Ολιβέρα που απομακρύνει πάνω στον Σιμόες. Δεν μπόρεσε να διώξει ο Λιμιός. Χουλτ είναι πεσμένος παίκτης ΣΑΕΚ στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι ο Σιμόες, όχι ο Γαλανόπουλος. Κοντά του ο Σβάγερ για να διαπιστώσει αν είναι εντάξει ο μέσος της ΑΕΚ. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη το γέμισμα του Λιβάγια. Σύγκρουση με τον Κρέσπο. Κεφαλιά από τον Τσιγκρίνσκι. Έδιωξε με τον ίδιο τρόπο ο Γιαννούλης. Ένα ακόμη λεπτό θα έχουμε μέχρι να φτάσουμε στη λήξη του παιχνιδιού. Ο Ακμπομ πέφτει. Σφυρίζει φάουλ ο Σβάγερ. Διαμαρτύρεται ο Χιμένεθ, δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Γκάλο, Γερμανός ρέφερι. Γίνεται ο τέταρτος παίκτης ΣΑΕΚ που κιτρινίζει ο Σβάγερ. Βλέπετε πως ετοιμάζονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να πανηγυρίσουν.
την ώρα που το παιχνίδι συνεχίζεται πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, Τσιντότας, ο Κρίστιτσιτς στον πάγκο της Ένωσης και το σφύριγμα της λήξης. Νταμπλούχος ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα την ποδοσφαιρική σεζόν 2018-2019. Θα κατακτήσει και το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία του. Το γκολ του Τσούμπα Ακπομ οδήγησε τον δικέφαλο του Βορρά σε αυτήν την σπουδαία βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, απέναντι σε μια ομάδα που προσπάθησε με όλα της τα όπλα να φτάσει σε ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν τα κατάφερε. Εδώ βλέπετε τους πανηγυρισμούς των θριαμβευτών της φετινής σεζόν, με τον Λιβάγια από την άλλη πλευρά να είναι απογοητευμένος, όπως και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, και από την άλλη πλευρά μια αγκαλιά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. And today the cup, it's unbelievable. It's unbelievable, the work of these guys, it's fantastic. But φυσικά ήταν ένα μάτς μεγάλης πίεσης, όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι που έχει ένα τρόπαιο πάνω στο τραπέζι, όταν μιλάμε για έναν αντίπαλο που είναι καλό, όταν μιλάμε για μια χρονιά στην οποία είμαστε πρωταθλητές, έχουμε κάνει μια φανταστική, τα παιδιά έκαναν μια φανταστική δουλειά στο γήπεδο. Φυσικά ήταν ένα μάτς το οποίο θέλαμε πάρα πολύ να το κερδίσουμε και να μείνουμε στην ιστορία του ΠΑΟΚ ως η πιο πετυχημένη ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, coach. Nada, yo creo que podía haber ganado cualquiera de los dos. Πιστεύω θα μπορούσε να έχει κερδίσει από οποιαδήποτε δύο ομάδες. Ellos han aprovechado una de las pocas ocasiones que han tenido y nosotros de las pocas que hemos tenido no hemos aprovechado ninguna. Ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε μία από τις λίγες ευκαιρίες που είχε, εμείς από τις ευκαιρίες που είχαμε δεν εκμεταλλευτήκαμε καμία. Creo que una final muy igualada donde lo hemos dado todo, hemos jugado con lo mejor que tenemos y ha sido una pena que no hayamos conseguido la copa para nuestra afición. Πιστεύω ότι είναι ένας ισορροπημένος τελικός. Είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε για τον κόσμο μας. Τι μαθαίνει η ΑΕΚ από το σημερινό τελικό για να επιστρέψει σοφότερη την νέα σεζόν? Después de esta final, para poder tener más, digamos, para el año que viene, más preparados. Ojalá lleguemos otra vez el año a la final, pero no nos pueden meter en el último minuto del primer tiempo el gol que nos han metido porque hemos concedido distancias. Hemos dejado controlar a Caña, hemos dejado controlar y driblar a Bisselbar, hemos dejado rematar, es decir que no hemos hecho menos que el Pau, pero el Pau ha aprovechado esa distancia que hemos dado en el gol. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι, μακάρι την επόμενη χρονιά να βρισκόμαστε στο τελικό, αλλά αυτό που πρέπει να αποφύγουμε, το μάθημα ήταν να μην δεχθούμε ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό. Αφήσαμε τον Γκάνιας να κάνει το κοντρόλ, τον πίστευε Βαρναδής δει και να γίνει ένα σούτ. Οπότε δεν κάναμε λιγότερα από τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες. Okay, no, nada más eso, que no hemos sido mejor que el ΠΑΟΚ, pero tampoco hemos sido peor que el ΠΑΟΚ. No hemos merecido la derrota, pero estaba claro que el resultado iba a ser 1-0, muy igualado. Αυτό απλό ήθελα να πω, ότι δεν ήμασταν ούτε καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ, αλλά ούτε και χειρότεροι για να αξίζουμε αυτή την ήττα. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι και νομίζω ότι θα μπορούσε οποιοδήποτε να κερδίσει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, coach. Τον Σαββίδη ενδεχομένως, αλλά περιμένουμε ακόμη και το timing. Την ώρα δηλαδή που θα σηκώσουν το κύπελο. Αυτό ήταν, αν θέλεις, και σε ένα αγωνιστικό προφίλ των αριθμών. Ήταν το 3-3. Είχε προηγηθεί η ΑΕΚ 3-0 και μέσα σε τρία συνεχόμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ σοφάρισε σε 3-3. Όπως είπες και εσύ, ήταν ο έκτος τελικός μεταξύ των δύο ομάδων. Να λοιπόν που ζεσταίνεται ακόμα περισσότερο η ατμόσφαιρα. Νάτος λοιπόν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, έτοιμος να σηκώσει τον τρόπαιο. Νταμπλούχος Ελλάδας για το 2018, ΠΑΟΚ κατακτάει και το κύπελο
μετά το πρωτάθλημα σε αυτόν τον τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κόντρα στην ΑΕΚ. Το γκολ του Τσούμπα Ακπομ χώρισε τις δύο ομάδες, οδήγησε τον δικέφαλο του Βορρά σε αυτό το ντέρμπι των δύο δικεφάλων στο υψηλότερο σκαλί και σε αυτήν την διοργάνωση. Και το πάρτι φυσικά, η φιέστα για τον κυπελούχο Ελλάδας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και στην διάρκεια της βραδιάς στην Θεσσαλονίκη, αναμένοντας οι φίλοι του ΠΑΟΚ την αποστολή να επιστρέψει από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, κρατώντας για μία ακόμη σεζόν την τρίτη συνεχόμενη και έβδομη συνολικά το κύπελο Ελλάδας. Έχουν αρχίσει οι πανηγυρισμοί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με τους παίκτες, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να τραγουδούν τον ύμνο της ομάδας. Έναν έναν τώρα να παίρνει το τρόπαιο, να παίρνει το κύπελο και να φωτογραφίζεται στην ειδική διαμορφωμένη εξέδρα ώστε από τη θέση των επισήμων. Ένα ακόμη κύπελο Ελλάδας, μια ακόμη διοργάνωση που ξεκίνησε από τις συχνότητες Cosmote TV, φτάνει στην ολοκλήρωσή της με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να χαμογελούν τελευταίοι σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα, χάρη στον γκολ του Τσούμπα Ακπομ, υπενθυμίζω, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Okay. Σε ακούμε, okay. Μιχάλη. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλά, τι να πούμε για τους αριθμούς. Ήταν το 8ο του γκολ, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι το κορυφαίο στην καριέρα του. Do you consider this goal as the best in your career so far? Yes. Okay, to try. Okay. It's emotional. Okay. It's been a difficult season for me. I didn't play in the beginning of the season. I thought things was going bad, and then to end a match like this, to score the goal in the final, I just feel so happy. I don't know what to say now, but it's a very special, very special moment for me. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Ξεκίνησε άσχημα, δεν έπαιζα, σκεφτόμουν ότι ίσως κάτι πήγαινε στραβά, αλλά σήμερα μετά από αυτό το παιχνίδι να τελειώνει έτσι η σεζόν, πραγματικά πολύ συναισθηματική στιγμή για μένα, δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να μας περιγράψει όμως τον goal. Πώς σκέφτηκε να κάνει ψαλιδάκι? Can you describe the goal? How do you decide to make this bicycle kick? I thought Pelkey was gonna pass the ball in front of me, but the ball came behind me and then I had to improvise the bicycle kick. It was like something I do on FIFA, you know. So it was nice. Έπρεπε να αυτοσχεδιάσω εκείνη τη στιγμή. Νόμιζα ότι ο Πέλκας θα μου περάσει την μπάλα μπροστά. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να κάνω κάτι. Είναι κάτι το οποίο το κάνω στο FIFA, γι' αυτό μου βγήκε. Και πού θέλει να το αφιερώσει τον γκολ? Κάπου είδαμε ότι έκανε το σήμα της καρδιάς προς την κερκίδα μετά τον γκολ. My girlfriend is here. No, I devote it to my family because no matter how things are going, good or bad, they always support me. So my family and to the fans as well. Είναι η κοπέλα μου στην κερκίδα, ωστόσο αυτό το γκολ θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου. Είναι πάντα δίπλα μου, ότι τα πράγματα πάνε καλά είτε άσχημα, και στον κόσμο επίσης.